Άι τα κορίνα μου, Χρήστο Κιώση. Πεκταράδες, αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Γυρίζω λίγο την οθόνη εδώ να βλέπω καλά. Για τα δωράκια και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, εντάξει, ανοιχτά τα πάντα. Ωραία μηνύματα. Χρήστο, εντάξει, τηλεοράσει εδώ πέρα. Ανοίξουμε και την άλλη να δούμε κανένα κουτσομπολιό εδώ. Βλέπω Sky, Open αυτά. Προτιμώ Open και αντένα. Θέλω ό,τι πιο κουτσομπολιό γίνεται. Πού έχει πιο κουτσομπολιό, εκεί θέλω. Αδέρφια, καλή εβδομάδα. Το καλοκαίρι στην Φραπεδονίκη αντιστέκεται, ξεκάθαρα. Έχει ψυχράνει ο καιρός, ναι, ψύχρανε. Πρέπει να είμαι τώρα που κατέβαινα το μηχανάκι, είδα 800 άτομα με δίτροχα, από παπάκι μέχρι σκούτερα, αυτόματο, βέσπα, χιλιάρα μηχανή. Πρέπει να είμαι ο μόνος, ήμουν ο μόνος, χωρίς μπουφάν. Είδα και άτομο με μπουφάν πούπουλο. Ρε φίλε, αν ακούς. Χρήστο, μη γελά, σοβαρά. Φίλε, συγγνώμη, μια απορία. Μπουφάν πούπουλο, δεν κάνω πλάκα. Αν ακούς, σε 2 μήνες από τώρα, τι θα φορέσεις, δε φίλε, από πάνω. Φλοκάτι, είναι δυνατόν. Ωχ, λοιπόν, επικοινωνία προς το παρόν μόνο σε μεσική. FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Το αίμα κυλάει, εκδίκηση ζητάει. Δεν το λέω εγώ, ο Χρύσανθος, ο Τσαλτίδης, μου ζήτησε να μπω στη σημερινή εκπομπή έτσι. Το αίμα κυλάει, εκδίκηση ζητάει. Και μιλάω για το αίμα του Άρεος και μιλάω για το αίμα του άμυρου Βραζιλιάνου Άσου, Λούκας Σάσα. Έχουμε κάποιο ηχητικό με Σάσα Μπάστα? Πραγματικά, συμφωνώ με Χρύσανθο. Το αίμα κυλάει, εκδίκηση ζητάει. Χαμογελαστοί και ήρωνες παοκτσίδες, σήμερα το πρωί δύο έχουμε στον τεπό, είναι δύο, ο ένας δεν είναι από τον τεπό, είναι απλά, έχει μεταφερθεί στον τεπό. Χαμογελαστοί μου είπανε, πες τους ότι πολύ απλά δεν με κερδίζουν στην Τούμπα ποτέ, ό,τι και να κάνουν. Η πλάκα είναι ότι... Και το μεταφέρω. Η πλάκα είναι από τη μία ότι η Φόρτσα βγαίνει με πρωτοσέλιδο κατά του Σιδηρόπουλου. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι. Και ο Σταύρος γράφει να ζητήσουμε συγγνώμη με τον Σιδηρόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι ζητάμε συγγνώμη. Κάτσε, δεν κατάλαβα. Εμείς όλοι οι Αριάννοι που λέγαμε για τον Σιδηρόπουλο και εγώ προσωπικά. Sorry, τώρα κατάλαβα. Okay. Ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος στην καρατιά του ΑΚΠΟΜ στον Κουέστα, που δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι τον χτύπησε, γιατί πάρα πολύ απλά. Σημειωμένα. Ο παίκτης βγήκε αλλαγή. Μα, κάτσε λίγο, Χρυσταδέ. Μαζεύει το πόδι ο ΑΚΠΟΜ. Τον χτυπάει κανονικά. Εγώ λέω ότι τον χτυπάει. Και, όχι, δεν του δίνει, κάποιος... και δεν του δίνει καν κίτρινη. Αυτό. Για μένα είναι κίτρινη. Είπα, δεν του δίνει καν κίτρινη. Κίτρινη για μένα. Εγώ σου λέω ανάποδα μπορεί να το έκανε. Και μπράβο. Επειδή ρε φίλε, ο Μάτος τραβάει τον Λάρσον που είναι μια καθαρή δεύτερη κίτρινη, πρέπει να μου αποβάλεις μετά τον Σάσα. Περίμενε. Χρονικά 1-1. Πολύ ωραία ξεκίνηση. Χρονικά. Ο Άκμ παίρνει κάρτα μετά. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, μία του Άκμ αυτή που είπε. Ποιος δεν παίρνει κάρτα πεντακάθαρη από τον ΠΑΟΚ μετά. Πάνω στο Φετφατζίδι. Στην touch line, στην πλάγια γραμμή. Στο τρίτο λεπτό πριν τον γκολ του Άρη. Το που λένε μου ο Γιαννούλης. Πάει όπως πήγε κάποτε ο Γεωργιάδης στον Καράμπελα, πάει έτσι στο Φετφατζίδι. Απλά δεν τον βρίσκει καλά. Για το μένα σηκώνει, ρε φίλε. Είναι... Και δεν δίνει καν φάουλ. Ορισμός της κίτρινης. Δίνει φάουλ. Δεν δίνει φάουλ. Νομίζω δίνει φάουλ. Όχι. Δεν δίνει κίτρινη. Παίζει το παιχνίδι αφού συνεχίζει. Και δεν δίνει καν κίτρινη στο συγκεκριμένο. Replay δεν υπήρχε ποτέ. Το βλέπουμε επανάληψη. Μπράβο, ρε σκύλε. Replay ποτέ. Παιδιά, καμιά επανάληψη. Replay σε δύο φάουλ που έδωσε έξω την περιοχή του Άρη, ποτέ. Να δούμε καμιά επανάληψη, παιδιά. Οκ, μια φορά εκείνη θα ξανακάνετε. Το κάνετε άλλη μια φορά, παιδιά. Αν είστε ικανοποιημένοι από αυτό, το ΠΑΟΚ TV έδειξε το VAR. Αυτό έλειπε να υπάρχει offside και να μην το δείχνετε. Τι θέλετε να κάνετε. Είναι εκπληκτική πάντως. Είναι εκπληκτική, φίλε, στην προπαγάνδα. Εκπληκτική. Και ποια είναι για μένα η αποθέωση? Δεν είναι η κάρτα του Σάσα, που είναι ντρέπα, μαστεία. Είτε είναι και ντράπηκα. 56ο λεπτό. Σε ποιον δίνει κίτρινη κάρτα? Σε παίκτη του Άρεος. 56ο. Σε ποιον δίνει φάουλ, συγγνώμη. Φάουλ. Όχι κάρτα, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Φάουλ. Δεν θυμόμαστε. Στον Ντάνιελ Σούντγκρεν για το πιο βρετανικό καθαρό sliding tackle που είδα φέτος στην Ελλάδα. Ούτε αυτό τέτοιο. Αυτό το έδειξε επανάληψη, γιατί δεν είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει αυτό. Κάνει ο Σούντγκρεν. Δηλαδή υπάρχουν 10 φάσεις. Το πιο που καθαρό. Είναι αμφισβητούμενες. Φάουλ και τέτοια. Έξω την περιοχή του ενός, έξω την περιοχή του άλλου. Αυτά δεν σηκώνουν δεν υπάρχει. Τα δίνει όλα. Τα δίνει όλα υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν δίνει ούτε μία φορά επανάληψη η κάμερα. Ούτε μία. Ούτε μία φορά. Αλλά εμείς πρέπει να λέμε ότι είναι καλό. Αυτό αν το έκανε η ΕΡΤ. Το τι θα λέει. Εμείς την πληρώνουμε τα λεφτά μας. Το site του Μπίσεσβα.
που λέγανε, που είπε και ο Σπυρόπουλος την πρώτη φορά ότι δεν είναι offside και είναι μισό, μισό σώμα μπροστά είναι ο... Το αριστερό του πόδι βασικά. Ρε φίλε, είναι μισό σώμα μπροστά. Κάτι αστιώτες, τον ξεγέλασαν τα μαλλιά του κτλ. Αυτά εντάξει παιδιά. Ωραία, εντάξει. Και Βαρούχα είδα χθες, ειδικά γι' αυτό εδώ. Ο Βαρούχας που είπε ότι δεν είναι κόκκινη, έτσι. Και ναι. Δεν είναι φυσικά κόκκινη, είναι ένα απλό φάουλ. Ποιο είναι το Σάσα. Ένα απλό φάουλ. Ρε Τσάρλ, τελειώνει το ποδόσφαιρο. Να μην παίζουν ποδόσφαιρο. Παίξτε, να πάνε να βλέπουν μπάσκετ. Και εκεί είναι και το σημαντικό κομμάτι. Γιατί ο Φερέιρα λέει: κάναμε φάση και τα μέχρι το 70, Φερέιρα μου, δεν έκανες καμία φάση. Μέχρι το 70 που αποβάλλει το Σάσα. Δεν έχεις κάνει καμία φάση. Α, και στο Μάτος υπάρχει και χάνει αυτό. Στο χτυπάει στην αγωνιά. Στον Κόρχου, τι στον. Ή ό,τι γίνει, ποιος είναι. Που δεν το δίνει, ναι. Ναι. Να το πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Ναι. Παιδιά, περιμένουμε τη γνώμη σας. Θα ανοίξουμε τις γραμμές όποτε θέλει και ο Τσάρλ. Ο Άρης μπαίνει έτσι όπως πρέπει να μπει με τις δύο παιχτάρες που έχει μπροστά, το Φετφατζίδη και τον Ιντέγε. Όσοι άμπαλοι έχετε ξεφωνήσει το Φετφατζίδη και άμπαλοι που ξεφωνήσατε τον Ιντέγε, όπως ο φίλος μου ο Ραπ, που ξεφώνησε τον Ιντέγε, που λέγει ότι τα μπούτια του είναι συγκαμμένα και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, όντως, και τώρα πυροβολεί το ένα μετά το άλλο Ιντέγε και δεν είναι μόνο τα γκολ που βάζει. Είναι και το πώς παίζει μέσα στο γήπεδο, πώς κινείται μέσα στο γήπεδο, η χώρη που ανοίγει. Κάνει εκπληκτική ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο που το βγάζει ο Πασχαλάκης, ναι, με το πόδι. Ναι. Εκεί όμως ρε Ιντέγε, τη σπάς δίπλα στον Τικινί που είναι μόνος του. Εκεί τη σπάς δίπλα. Βέβαια κάνει φοβερή ενέργεια και ο Φετφατζίδης, ναι, που τους κάνει χαζούς. Βγάζει την μπάσα και δεις πως την τζιμπάει την μπάλα με τη μία και περνάει. Δεν ξέρω ποιος, ναι, ήταν ο Γιαννούλης, ποιος ήταν ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ναι. Ένα είναι αυτό. Το στοιχείο ότι ο Άρης μετά την αποβολή του Σάσα αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν είναι πραγματικότητα επίσης. Δηλαδή, από τις δύο αποβολές, το παιχνίδι, δεν λέω τώρα για διαιτητική εύνοια, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κόκκινη στο Σάσα, αλλά εντάξει, κάποιος μπορεί να πει ότι υπάρχει. Είναι αστείο, είναι αστείο. Είναι αστεία εκεί. Το παιχνίδι όμως βοηθήθηκε περισσότερο του ΠΑΟΚ από την ισορροπία στο 10-10. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε πλέον ο Σάσα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και ως θέση. Δεν χάνεις εδώ μετά. Εδώ φαίνεται, το πόσο στήχησε η αναγκαστική αλλαγή του Κουέστα. Ναι. Γιατί αν είχε άλλη μία αλλαγή, θα τον πήγαινε εκεί τον παίχτη που θα έβαζε στο παιχνίδι. Στη θέση του Σάσα δηλαδή. Τώρα τι έκανε, έκανε μία αλχημία ο Τερζής. Εμένα μου άρεσε αυτό που έκανε. Τι έκανε, έβαλε τον Σόουζα δεξί μπακ και έβαλε τον Σούντγκρεν μπροστά του, ώστε τι να κάνει, να κάνει ο Σούντγκρεν αυτό που έκανε ο Σάσα. Δηλαδή να καλύπτει διαγώνια. Και αν δεις από εκεί, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να περάσει τίποτα. Το γκολ το βάζει από την άλλη πλευρά. Και όλες του οι επικίνδυνες στιγμές, άλλο ένα ίδιο σουτ του Μίσιτς, το κάνει με πλασέ και το βγάζει ο Έμαν. Άλλη μία προσπάθεια, όλα τα κάνει από την άλλη πλευρά. Ξαφέ, απαράδεκτο στο νεαρό, ενώ έχει βγάλει 2-3 πολύ καλά το παλικαράκι. Που στο κέντρο δεν πέφτει και πάει με το πόδι. Στον γκολ πας με το πόδι, ρε. Έτσι. Με το πόδι, ρε, εσύ, Έμαν, να παίξω και εγώ, παίζω και εγώ, ρε, παλικάρι μου. Είπαμε ότι ήρας πιο έμπειρος, θα πέφτει κάτω. Παίζω θα μου πεις από την άλλη. Είναι με αντίθετη φορά του ποδιού. Είναι άτυχος. Με τον Κουέστα είσαι άτυχος που τραυματίζεται. Και σούπερ τυχερός ο ΠΑΟΚ. Σούπερ τυχερός. Ο Θεός τον θέλει. Που τραυματίζει και ο Πέλκας. Και του τραυματίζει τον Πέλκα. Λέω, μπορεί να πάρει και καλαμπούρι ο ΠΑΟΚ αυτό το μάτς. Πόσο τυχερός είναι. Αλλά κάνει έγκλημα. Η Λίβερπουλ της Ελλάδας. Κάνει έγκλημα ο προπονητής, τον οποίο βλέπω ότι στηρίζουν σήμερα όλοι οι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί δεν είναι Έλληνας. Τι. Δεν είναι Έλληνας. Τι, γι' αυτό το στηρίζουν. Αν τον λέγανε Τσαλτίδη ή Ασλαμά ή Παπαδόπουλα ή Κιώση, αυτός δεν θα καθόταν στον πάγκο από προψέ. Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ το κριτήριο δεν είναι πλέον αν είναι Έλληνας ή ξένος. Είναι άλλα τα κριτήρια στήριξης και μη στήριξης. Και θα το δεις σύντομα αν χάσει από την ΑΕΚ. Λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό. Ότι είναι. Άμα χάσει από την ΑΕΚ, ξέρεις, μετά πάει αλλού το πράγμα. Να. Άρα τι, επειδή είναι ξένος. Και είναι Πορτογάλος. Επειδή και είναι επιλογή του Ιβάν. Με σώμα Τσίπρα. Με σωματότυπο Τσίπρα. Επειδή είναι επιλογή του Ιβάν και του Γιώργου, γι' αυτό στηρίζεται. Λοιπόν, κάνει έγκλημα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρώτο ημίχρονο που κάνει αυτή την κίνηση και αντί να βάλει παίχτη εκεί που είναι ο Πέλκας ή να πάει τον Μπίσεσβαρ εκεί, κάνει αυτή την αλχημία με το Ζαμπά και βάζει το Λιμιό και βάζει το Ζαμπά εκεί. Ο οποίος Ζαμπά δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Ο Ζαμπά ποιος είναι, κάτσε. Ο Ζαμπά είναι ο μαύρος, ο Βραζιλιάνος που συνήθως παίζει δεξιά. Στους 60 καλύτερους στην Ευρώπη στην ηλικία. 5 εκατομμύρια ευρώ, ναι, κτλ. Ναι, αυτοκτονήσανε 50 Βρετανάκια εξτρέμ. Αυτός είναι. Που το ακούσανε. Σε κάθε περίπτωση περνάει το πρώτο ημίχρονο. Λένε ότι οι Αριανοί πέφτανε κάτω κτλ. Συγγνώμη παιδιά, αλλά του έβγαλε τον νόμο. Τον χτύπησε και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Δεν θα πέσει κάτω ο τερματοφύλακας. Αναγκαστική αλλαγή έγινε. Είναι ένα πραγματικό. Και δεν τιμωρήθηκε. Πες μου τώρα εσύ, στο δεύτερο ημίχρονο,
Γιατί δίνει 7 λεπτά. Έχει πέσει μια φορά 34 δευτερόλεπτα ο Ματίγια, ναι, και άλλη μια φορά που έχει φάει την μπάλα στα μούτρα ο Ντικινή, 38 δευτερόλεπτα. Πες μου, καταρχήν, πες μου πού πέφτανε. Χρυσανθέ, 6 θα έδινα σίγουρα εγώ. Πες μου πού πέφτανε. Που λέγανε, είπαν ότι κάναν διακοπές. Πού πέφτανε οι παίκτες του Άρη. Ναι, το ακούω πολύ αυτό από χθες. Φίλε, είναι μονίμως ψέματα, ψεύτικες δικαιολογίες. Πού έκανε καθυστέρηση ο Άρης χθες. Εντάξει, σε μια-δυο εκεί με τον... Δεν υπάρχει περίπτωση ο ξένος διαιτητής να έδινε χθες 7 λεπτά. Όπως δεν έδωσε στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δύο φορές σταμάτησε για το VAR. Ναι. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στο καλλιπλάστη. Το γύρισε πίσω για το πέναλτι. Έχει κρατήσει ένα πεντάλεπτο. Δίνει 4. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο πάλι έχει ένα VAR, δίνει 1. Κάτσε εκεί, σωστά λες 5. Έδειξε στο ΑΚΑ, ναι. 5. Ναι. Ναι. Κοίταξε, εγώ στην Τούμπα θα δίνα 6. Παρόλα αυτά. Θα δίνα 6. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρόλα αυτά. Εντάξει, το έκανε. 8,5 κράτησε. Ναι. Δεν κράτησε 7. 8,5. Στο 8,5 έλεξε. 8,23. Μπράβο, ρε σκύλε, το έχω γραμμένο. 8,23. 8,23, μπράβο, το έχω γραμμένο. Δεν το έλεξε στο 7. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Υπάρχει τεράστια στεναχώρια στον Άρη. Ναι. Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι που πετάξαμε 2 βαθμούς. 2 βαθμούς που ήταν του Άρη. Και στο 97. Του έκλεψε ο Μίσιτς. Στο λέω, χαρούμενοι ΠΑΟΚ fans. Χαρούμενοι ΠΑΟΚ fans, είδες, είμαι σου λέω σήμερα το πρωί. Μου λέει, πες τους, δεν με κερδίζουν ποτέ. Όταν γίνονται. Φυσικά. Τρεις φορές, ούτε αυτοί με κερδίζουν όμως. Τρεις φορές μέσα στην Τούμπα, η ομάδα που έρχεται για να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο δεν χάνει. Δεν χάνει η ομάδα που έρχεται να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο. Και στα ίσια. Και παλικάρισια. Μέγα παλικάρι, και δεν το έχει πει ούτε ένας ΠΑΟΚΣ μέχρι τώρα και δεν το έχει γράψει κανένα σας, ο Βέλεθ. Σκάει κροτίδα δίπλα του. Εσείς πείτε ότι ο Μάτος το Βικελίδης δεν θα πέσει κάτω να κάνει τον νεκρό. Και θα συνεχίσει. Επίσης, είστε τραγικοί που λέτε ότι ο Κολτσίδας είχε πάρει εντολές για να φύγουμε. Και δεν λέτε τότε, αφού έχουμε πάρει εντολές από τον Ολυμπιακό για να το διακόψουμε. Γιατί δεν πέφτει κάτω ο Βέλεθ. Είσαι αποστομωτικός νομίζω. Γιατί δεν πέφτει κάτω. Γιατί μια ζωή... Η προπαγάνδα σας καταραίει στην πραγματικότητα. Όχι σε αυτούς που τα λέτε μεταξύ σας. Γιατί δεν πέφτει κάτω ο Βέλεθ. Αφού έχουμε πάρει εντολή από τον Ολυμπιακό να προκαλέσουμε και να κάνουμε και να ράνουμε. Και στην πρώτη ευκαιρία να σηκωθούμε να φύγουμε. Γιατί δεν πέφτει κάτω ο Βέλεθ. Όπως έπεσε του Ολυμπιακού προπονητής. Ναι. Χαβιέ Ματίγια, θα σας πω γιατί. Γιατί ο Άρης είναι παλικάρης. Δεν είναι κότα. Πες το ξανά αυτό. Να ο Άρης είναι παλικάρης. Δεν είναι κότα. Να πέσει κάτω να κάνει τον νεκρό. Πέφτουν κροτίδες. Ακούγεται σε όλο το μάτς. Μπαμπα μπούμπα μπαμπα μπούμπα. Ούτε ένα πλάνο. Πυροβολισμοί. Κανονικά. Μπαίνουν στον περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχει φωτογραφία του τύπου που τον κρατάνε 5. Νομίζω την είδα στο πανηγυρική. Στο All About Άρης. Τον κρατάνε 5. Την είδα, νομίζω, τι κάνει αυτό στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Ούτε ένα πλάνο. Για να δω λιγάκι. Ναι, τα πλάνα πολύ κλειστά, παιδιά. Εκεί σου πω στο γκολ του Άρη. Γι' αυτό λοιπόν είναι το PAOK TV. Στο δεύτερο, ανοίξτε που λιγάκι. Πάτε να μας πείσετε για την ελευθερία του λόγου και του οτιδήποτε τέτοιο. Παιδιά, το είπα και χθες το βράδυ. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι. Να μην γίνει η Θεσσαλονίκη μας Βόρεια Κορέα. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Εντάξει. Να μην γίνουμε Βόρεια Κορέα. Δυο μάτς το χρόνο θα τα δείχνετε έτσι. Ναι, λοιπόν. Ο Ιντέγια φυσικά. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Στον πανηγυρισμό λίγο του Ματίγια βοήθησε γιατί εγώ δεν το είδα. Οπότε ζητώ συγγνώμη. Πετάει μπουκαλάκι πίσω. Όχι. Ο τίποτα, Ματίγια. Τίποτα. Πέφτει μπουκάλι μέσα. Εσύ που το είπες χθες το βράδυ στην τηλεόραση είσαι ψεύτης. Φυσικά είναι ψεύτης. Γιατί παίρνει κάρτα ο Ματίγια. Γιατί πανηγύρισε μπροστά στην 4. Ότι και καλά προκάλεσε, δεν πρέπει να πανηγυρίζει μπροστά στην 4 κτλ. Ο πανηγυρισμός αυτός ήταν τόσο. Ειλικρινά εγώ δεν κατάλαβα. Τίποτα δεν έκανε. Και προς τη μήνυμα. Απλά ότι ήταν μπροστά στην 4. Γιατί μου λέει παοξίστε, δεν το είδε, πέταξε μπουκάλι λέει πίσω. Όχι να ψεύτη απλά αυτό. Όχι και απλά. Και το λε, εσύ στην τηλεόραση. Άρεσε. Ειλικρινά. Λοιπόν, υπάρχουν. Μια ζωή αυτή είναι. 4 μηνυματάκια, εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα. 2-25 που λέει 8 κόκκινε και 7 πέναλτι δεν έδωσε τον Πάοκ. Έλα. Του βλέπει που του κρατάνε. Αυτό, το είδα χθε αυτό. Στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Το είδα. Το είδα. Πού είναι. 8 κόκκινες και 7 πέναλτι δεν έδωσε τον ΠΑΟΚ. Ζήτω η εξυγίανση. Μπράβο, Χρήσανθε, πέστα. Προφανώς Αριανάκη, ο 2-25. Έτσι τα παλικάρια δεν κρυώνουν. Η σημερία λέει σήμερα μεγαλώνουν οι νύχτες. Καλημέρα, Άντζελα.
το σέβας και την αγάπη μας. Ο 274 λέει, είναι ο θαλαμοφύλακας, ο οποίος προσπαθεί να κατατροπώσει και να γκρεμίσει ένα σύνθημα των Αριανών στο πρόσωπο του Χρήστου Τσαλτίδη. Προπαγάνδα είναι να λες 10 χρόνια γκόμενες, στα 8,5 χρόνια, ενώ για τα 9 χρόνια end counting δεν λέμε τίποτα. Man of the match, ο Βέλεθ. Προπαγάνδα είναι να λες. Όντως δεν είναι. Καταρχήν, τα 10 χρόνια γκόμενα επειδή είσαι άσχετος, ναι. Άσχετος βγήκε για το ποδόσφαιρο. Απλά σε γλέτζα και στο μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο λέει. Τα 10 χρόνια γκόμενα είναι 10 συνεχόμενα χρόνια. Για το ποδόσφαιρο λέει. 10 συνεχόμενα χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει τον Άρη. Σου λέει γιατί είμαι γκόμενα. Παίζοντας. Και εσύ 9. Τι 9. Τώρα δεν παίζαμε. Είναι 9 και μετράμε. Αφού δεν παίζαμε. 9 years αφού δεν παίζαμε. Αφού δεν παίζαμε, βρε. Ναι. Δεν παίζαμε, βρε. Το... Προπαγανδιστή. Εγώ δεν θέλω τώρα πρωί να χαλαστώ εγώ. Άστα αυτά. Ναι. Η ουσία είναι εδώ πέρα. Ναι. Αποδείχθηκε γιατί βάλαν το Σιδηρόπουλο. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Απλά δεν ξεφτυλίστηκε. Να δώσει κανένα βαρ, να δείχνει άλλο το βαρ, ναι. Να πει άλλο αυτό. Βέβαια το βαρ το είχε ο Διαμαντόπουλος, όπως σας είχα πει. Ναι. Ο Διαμαντόπουλος δεν είναι Σιδηρόπουλος στο βαρ. Ναι. Έχει μια διαφορά. Έτσι. Ναι. Και είδες ο ξένος διαιτητής. Ο ξένος διαιτητής δύο πεναλτάκια έδωσε σε αυτόν που δεν είναι ο δυνατός. Και δεν έχει τα κόζια. Για τον Παναθηναϊκό. Δύο πεναλτάκια έδωσε. Ναι. Και όχι μόνο έδωσε δύο πεναλτάκια, πήγε να κυρώσει και την τέτοια, το πέναλτι. Αλλά μετά είδε στο βάρο ότι. Ναι, δηλαδή πατάει δεν είχε προκατάληψη υπέρ του ισχυρού. Όταν λέω ισχυρός, εννοώ αυτόν με τα κόζια. Όχι μόνο αγωνιστικά. Ήταν ξένος. Με ξένο διαιτητή ο Άρης λοιπόν στην Τούμπα θα είχε κερδίσει άνετα. Άνετα! Καταρχήν ο ξένος στη φάση του ΑΚΠΟΜ βγάζει την κάρτα. Ο ξένος δεν βγάζει ποτέ στο Σάσα κάρτα επειδή έβγαλε πριν στο Μάτος. Ο Μάτος παρεπτόντως δεν έπρεπε να παίζει ποτέ στο παιχνίδι αυτό έτσι, γιατί έπρεπε να έχει αποβληθεί στο προηγούμενο. Με τη σφαλιάρα που δίνει στον Κατράνη. Σφαλιάρα κανονική, την είδες. Α, στο μάτσο δρομή του λες. Συγγνώμη, μπερδεύτηκε ο Κατράνης. Στο προηγούμενο μάτσο. Στο προηγούμενο μάτσο, ναι. Παρ' όλα αυτά έχει το θράσος και βγαίνει και λέει: μόνο έτσι μπορεί ο Άρης να παίζει. Ισοφάρισε εσύ στο 97, ρε. Και λες ότι μόνο έτσι μπορεί να παίζει ο Άρης. Που πήγε στον Ολυμπιακό πέρσι, οι τελικές ήταν 31, 30 με 1 και λέγατε για την μπαλάρα που παίζατε. Λουτσέσκου θα λέτε και θα κλαίτε. Ναι, Χρήστο, να πούμε μόνο κάτι για τον Diego Bisesvar. Τον έχω ημνήσει από εδώ 300 φορές. Και είναι και μορφή και συμπαθέστατος. Γονική αρπαγή. Έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο ο Diego Bisesvar. Ίσως ο κορυφαίος εκβιαστής διαιτητικών αποφάσεων στην ελληνική Super League. Και βουτιές απίστευτες και απίστευτα rolling και ξαπλώματα κάτω. Απίστευτο. Να τα λέμε έτσι. Όχι μόνο για τον Στέλιος που ήταν παικτούρα. Ο Στέλιος. Ο Γιώργος λέει ότι περιμένει ακόμα να δει το replay από τη φάση που λες στο τρίτο λεπτό με Φετφατζίδη και Γιαννούλη. Δεν είναι τρίτο λεπτό. Μετά από τη φάση του ΑΚΠΟ. Όχι, στο τρίτο λεπτό υπάρχει. Υπάρχει από τα δεξιά πριν τον γκολ του Άρη. Πριν το 0-1 υπάρχει φάση. Εσύ λες τότε άλλη φάση. Υπάρχει και άλλη φάση τότε. Υπάρχει και άλλη φάση. Που φεύγει ο Φέτφα στη δεξιά πλάγια γραμμή και τον τραβάει ο Γιαννούλης. Μπορεί να ήταν στο δίλετο που έπαιρνα τον καφέ. Ναι, στο λέω, δεν κάνω πλάκα τώρα. Γιατί τώρα μπορεί να τα έλεγα να τα δούνε. Επίσης αναρωτιέται πώς άνοιξε η πόρτα στην 4. Καλά, πόρτα. Εσύ είναι. Δεν είδες. Πόρτα όσοι είναι. Ήταν στο γήπεδο και υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι του Άρη, είδανε που άνοιξε η πόρτα και μπήκαν μέσα. Εγώ πάω από τη βία, πλήρωσα και έβλεπα. Λοιπόν, ο 472, περήφανος Αριανός λέει: μεγάλη προσφορά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για αυτή την εβδομάδα, διπλή μερίδα σανό. Σε όλους τους συνδρομητές του ΠΑΟΚ TV. Διπλή μερίδα, σανό, μαχ. Και πάμε στο break με το μήνυμα του 164, λατρεμένος ΠΑΟΚτσής, λέει: πικράνατε τον πρόεδρα με τα δύο σι των ομάδων του. Βλέπω να ψάχνετε τηλεοπτική στέγη. Τώρα, φέρε τη γραμμή πίσω. Και λαϊδάτε. Γιατί βγήκε το χ μετά του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού, ναι, εντάξει. Το οποίο είναι. Επίσης, κάποιος να κάνει τη μετάφραση στο Φερέρα για το σύνθημα το που ακούστηκε. Αυτό είναι λίγο, ναι. Για το σύνθημα που ακούστηκε μετά το 1-2. Γιατί είπε ο κόσμος. Δεν άκουσα τι είπε, δεν άκουσα, συγγνώμη. Ο κόσμος συνέχισε να μας υποστηρίζει με συνθήματα, ναι, και μετά το 1-2. Αυτό το είδα, ναι. Το σύνθημα είπε βαριά-βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα. Ναι. Ακούστηκε μετά το 1-2. Και τι, αυτό Φερέιρα, μάλλον δεν το μεταφράσα στο Φερέιρα. Με τι κάνει ρήμα με το Φερέιρα. Βαριά-βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα. Φέρε τον Άγγελο και φύγε ρε Φερέιρα.
Α, μπράβο, πες το μου, δεν ξέρω, δεν το άκουσα. Φίλε, δεν άκουγα, εντάξει, οκ. Okay. Με τι κάνει η ρήμα, λέω, δεν το άκουσα. Αγόρι μου βγαίνει και λέει ότι μας υποστηρίζανε τα συνθήματα και το σύνθημα που φωνάζαν ήταν αυτό! Που είναι αποδοκιμασίας. Α, βγάλτε τη φανέλα, τι. Σταρδέλα. Είναι βαριά, του πάω και η φανέλα. Άμα δεν μπορείτε να πάτε στα. Α, Γιάννητσον και τέτοια. Ναι. Πήγα να πάω προχθές. Δεν κάνει ρήμα με τον Γιάννητσον. Ναι. Πήγα να πάω, μου λέει φίλε, κλείσαμε. Λέω πλάκα, κάνεις. Κλείνουμε και εμείς το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Ναι. Πηγαίνουμε σε διάλειμμα. Αν θέλει ο Χρήστος, ανοίγουμε γραμμές. Αν θέλει. Κατευθείαν, φυσικά. Ωραία. Ανοίγουμε γραμμές εκτάκτως σήμερα. Άμα την επιστροφή μας. Επειδή υπάρχουν πολλοί προπαγανδιστές που θέλουν να μιλήσουν, ναι. Να καλέσουν 23-10-287-888 στη μόνη εκπομπή που λέει διαφορετικά πράγματα από ό,τι όλες οι υπόλοιπες. Αύριο είναι η Παντελήνια απεργία, Χρήστο. Αύριο. Οι δημοσιογράφοι έχουνε, για να ξέρουμε τι θα γίνει. Να μας ενημερώσουνε. Μια κυρία ρώτησε για λεωφορεία αύριο. Δεν θα έχει και λεωφορεία, αν δεν κάνω λάθος αύριο. Θα πούμε τώρα για σιγουριά σε λίγο. Λοιπόν, υπάρχει ένας μήνυμα μηνυματικός χήμαρος, νέο μήνυμα 164. Το αφήνουμε όμως γιατί περιμένει κόσμος. Γραμμές ανοιχτές 23-10-287-888 για να βγάλετε τον καημό σας στα εσώψυχά σας. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Χρήστο, πες να έρθει ο Τσαλτίδης, εσύ θα το θέλει και αυτόν ο κόσμος. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα, καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Παοξής είμαι. Ναι, Παοξής, αφού δεν λες όνομα, έτσι λοιπόν, πάμε ανώνυμο. Παοξής, πάμε Παοκάκι μου. Λοιπόν, κοίταξε λίγο να σου πω. Ναι. Αυτός εδώ πέρα ο προπονητής, να πούμε, που φέρανε στον ΠΑΟΚ, ναι. Νομίζει ότι ήρθε να πούμε στην Κομποστέλα. Και παίζει το σύστημα αλλά μπουρνέζικα. Κομποστέλα, ωραίο. Ναι, εκεί νομίζει ότι είναι στην Κομποστέλα. Γιατί άμα χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Άρη μέση Τούμπα, δεν θα βγει στο καφενείο να τα ακούει αυτός. Εμείς τα ακούμε. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό να πώς θα φάει ο ΠΑΟΚ και άμα χάσει ο ΠΑΟΚ. Εμείς έχουμε την καψούρα μας, μας έχει σκασμένους να πούμε. Και οι τυφλοί είδαν εχθές ότι όταν γύρισε ο πίστες μας στο τέλος στον άξονα, κατευθείαν άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ναι. Και οι τυφλοί το είδανε. Ναι. Έτσι είναι. Και πόσο θα πάει αυτό άλλο, δηλαδή μέχρι πού θα φτάσει. Άρα συμφωνείς ότι συνεχίζει να μένει επειδή απλά δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή αν το λέγανε Παράσχο ή Πετράκη ή Γρηγορίου. Ναι. Παιδί μου, το πρόβλημα είναι ότι τον κάνανε επένδυση πάνω του, το πιστέψανε και το φέρανε. Ναι. Και βγήκε αφού βγήκε ο Γιώργης και είπε το στηρίζουμε ό,τι και να είναι. Ναι. Εμάς μας πειράζει, επειδή ο ΠΑΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή είναι φτασμένος. Πήρε ένα πρωτάθλημα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές, είχε αρχή και τέλος. Ναι. Αυτό τώρα δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Γιώμα, ωραία. Πρέπει μπάλα, ρε φίλε. Έγινε παλικάρι μου, έγινε. Καλημέρα, να είσαι καλά, καλό, καλή εβδομάδα. Ο Άρης μια χαρά έπαιξε. Ναι. Ο Άρης μια χαρά έπαιξε. Δεν έπαιξε τόσο μια χαρά. Εγώ ναι, μέτριος ήταν ο Άρης. Ναι, μέτριος ήταν. Εντάξει έπαιξε ο Άρης, λένε τώρα πήγε μέσα στην Τούμπα με 30.000. Θα μου πεις είναι και ναι σε εμάς. Έκανε τη δουλειά του. Ωραία. Έγινε παλικάρι μου. Επειδή περιμένουν άλλοι 4-5, πάμε. Επόμενη γραμμή. Όνομα και ομάδα, να είστε με ρυθμό περιεκτική γιατί περιμένει πολλοί κόσμος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε, όνομα και ομάδα. Δημήτρης Άρης από Καμινίκια. Καμινίκια. Πάμε, Δημήτρη μου, πάμε. Επιτέλους να ακουστεί από το πρωί και μια φωνή Αριανού, έτσι. Ναι. Γιατί μόνο τον Χρήστο θα ακούμε. Βέβαια. Είμαστε και πολύ στερετικοί. Λοιπόν, ναι. Σήμερα σταματάει η προπαγάνδα εναντίον του Άρη. Έτσι. Ναι. Γιατί. Εντάξει. Κάτσε, όπα, γιατί. Η προπαγάνδα σήμερα σταματάει. Γιατί σταματάει, τι. Θα σου πει πάλι για τον Ολυμπιακό. Εκεί με τον Ολυμπιακό. Αυτά. Δεν ξέρω. Αυτά ακούγονται στις άλλες εκπομπές. Ναι. Όχι εδώ, σε εσάς, σε άλλες εκπομπές. Εντάξει. Ναι. Γιατί βγήκε κάποιος άλλος στην προηγούμενη. Ναι. Εντάξει και είπε ότι ο Σιδηρόπουλος έτσι και έτσι έπαιξε και υπέρ του Άρη και υπέρ του Άρη. Καλά, η άλλη εκπομπή είναι χρωματισμένη, ρε εσύ, Δημήτρη, εντάξει. Εντάξει, αλλά αυτό είναι η προπαγάνδα. Ναι. Ωραία. Και επιτέλους, να φανεί δηλαδή ποιος έχει τα. Μέσα σε ένα γήπεδο. Ναι, ναι. Ωραία, έγινε Δημήτρη. Η επόμενη γραμμή πάμε. Καλημέρα. Χρήστο, πάμε να βγουν όλοι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ από τον δρόμο. Πάμε, Νταλή, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλα τα πεντάμωσα τσατσάκια του Ολυμπιακού. Κλείστο. Επόμενη γραμμή πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλετε να μιλήσουμε ή θα αρχίσετε να τις μπουρδες σας. Άμα θέλετε να μιλήσουμε, να μιλήσουμε. Ναι. Άμα είναι να παίρνετε και να βρίζετε, να αρχίσουμε να βρίζουμε.
Να προσβάλλετε. Ναι, καλημέρα, δεν φίλε. Βρίσιμο το τσάκι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, παλικάρι, καλή εβδομάδα. Πάμε. Όνομα και ομάδα, φίλε. Καλημέρα, Μάρια. Ναι, καλημέρα και Χρήσανθε. Και στου τρει. Και στου τρει. Σόποιον θέλει θα λέει καλημέρα. Όχι, είναι θέμα ευθύνη. Όχι, ρε φίλε, όποιον θέλει θα λέει. Μπορεί να μιλήσει μόνο με μένα. Μπα μιλήσει μόνο με μένα. Όχι, ό,τι θέλει θα κάνει. Δεν πρέπει να πάω σπίτι σου και να πω καλημέρα, Καταρίνα. Ό,τι θέλει θα κάνει. Ναι, πάμε, φίλε, όνομα και ομάδα, παλικάρι. Φώτη από Σικέ Άρη. Φώτη από Σικέ Άρη. Αριανό είναι, δεν θέλει να πει καλημέρα σε σένα. Ωραία. Σε είπα, ρε Χρήσανθε, μη τα χωριέσαι. Πάμε, καλημέρα. Χρήσανθε. Χθε ο Σιδηρόπουλο σε μένα μου κόστησε 2.000. Γιατί, τι έκανες? Γιατί έπαιξα 4 χ και το διπλό τον Άρη μέσα στο μπάου και έχασα τον Άρη. Με αυτή την έννοια, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ναι, ο άνθρωπος μας κόστησε 4.000. Γι' αυτό εγώ έβαλα την κάλυψη χ2, φίλε, γιατί ήξερα ότι με Σιδηρόπουλο. Καλά την έβαλες, εγώ όμως ήμουν σίγουρος για τον Άρη, τι να κάνω. Έπιασα το Σιδηρόπουλο. Έπιασα τη Λαμία στο 90 τόσο πόσο ισοφάρισε. Έπιασα την ΑΕΚ. Έπιασα το. Πες το. Ποιο άλλο βγήκε χ? Όχι τον Παναθηναϊκό. Πανιόνιος. Όχι, τον Άσο της Λάρισας που δεν χανόταν με τίποτα και έχασα τον Αστέρα Τρίπολης, ρε φίλε. Άκου χασί. Λίγο δελτίο. Άκου δελτίο. Αϊτχόφεν, Βασιλεία. Ναι. Αϊτχόφεν, Βασιλεία. Παναθηναϊκό. Λαμία. Και Άρη διπλό. Φίλε, βάλ το. Προστάτευσε το. Τα τέσσερα είναι χ. Προστάτευσε το λίγο. Κάνε βλακία έκανα εγώ, ναι. Διπλή ευκαιρία, το έδινε 2,80, 2,90. Δηλαδή ήταν καλό ποσοστό. Ναι, ήθελαμε να τα πάρουμε χοντρά. Εντάξει, τέλος πάντων. Ωραία. Έγινε αγόρι μου, έγινε Φώτη. Να είσαι καλά, φίλε. Κύριε Σιδηρόπουλο, να μην μα ξαναπέξει ποτέ, δεν το θέλουμε. Δεν το θέλετε. Ευχαριστώ. Ναι, καλημέρα, να είσαι καλά. 2.000 είναι αυτά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Γιώργο Καμίνια, Πειραιά Ολυμπιακό. Γιώργο Καμίνια, Πειραιά Ολυμπιακό. Σα ακούμε με βέβαια. Δεν δικαιώθηκε. Πάμε, Γιώργο. Δεν δικαιώθηκε. Σε τι πράγμα? Το ότι θα μπει και θα τον διαλύσει τον Παναθηναϊκό. Ναι, πήγαμε με έπαρση. Όχι εμείς οι οπαδοί, η ομάδα, εντάξει. Δηλαδή το... Ναι, και κάτσε, περίμενε, μην την κατηγορείς την ομάδα. Όταν εσύ ο οπαδός έχεις έπαρση, την περιμένεις να έχει η ομάδα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εντάξει, ο οπαδός έχει οποιαδήποτε έπαρση έχει, αλλά οι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν και άκου, Γιώργο, άκου, Γιώργο. Είπε μια μεγάλη αλήθεια χθες ένα αριανάκι άρρωστο για το μάσο δικό σας. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει φασαρίες και επεισόδια. Θέλει ησυχία. Αυτό. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Ακριβώς. Αλλιώς αυτό μπορεί να πήγαινε 0-3 και να γινόταν ρημαδιό. Αυτό. Μια και λέτε για προπονητές, θυμάμαι να πάω κάτι σε ένα 4 με το Χαριστέα μέσα στην Κούμπα που οι Αριανοί φωνάζανε στις 10 το βράδυ, ήσασταν ξαναπρέπει τον Αναστασιάδη. Παραλίγο να το φωνάξουμε πάλι χθες. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω με λίγα λόγια ότι υπάρχει και παρελθόν σε παιχνίδια και θυμόμαστε πολύ τα συνθήματα. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε όπως έπρεπε μέσα, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς. Γιατί είδαμε στιγμιότυπα μέσα από τα ίντερνετ με κάποιους τρόπους που έχουμε εδώ στην Αθήνα. Και γενικώς δεν τον είδαμε. Δεν πληρώνεις για να δεις ΠΑΟΚ. Τι τρόπους, δεν κατάλαβα. Αυτά είναι... Άκου να δεις. Είτε με τα στιγμιότυπα, είτε χωρίς τις φάσεις. Με το Γιαννούλη στο Φετφατζίδι. Τα φάουλ. Δεν τα βλέπεις πάλι, δεν πειράζει. Να δω το ΠΑΟΚ, θα πάω χτεβί, θα το δω μόνο όταν θα παίξει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άλλο σου λέω. Και... Πάλι τις φάσεις αυτές δεν τις έβλεπες πάλι. Δεν υπήρχε replay. Δεν υπήρχε επανάληψη, αυτό σου λέει. Replay δεν βλέπαμε. Στα φάουλ και στα τραβήγματα στις φανέλες. Replay δεν είδαμε ποτέ. Πάντως πρέπει να κάνει και ο ΠΑΟΚ αυτοκριτική, πιστεύω. Από το τελευταίο παδό μέχρι το Σαββί. Ο Σιδηρόπουλος, φίλε, και ο Ολυμπιακός γράφουν. Φταίει. Ο Σιδηρόπουλος και ο Ολυμπιακός. Μία ενδοσκόπηση. Ωραία. Έγινε, Γιώργο, παλικάρι μου. Ενώ την αλήθεια την είπε ο Κρέσπο. Τι υποκρέσπο αυτό. Ότι ο τρόπος που παίζουμε είναι λάθος. Υποκρέσπο, ναι. Το είπε και το είπε με ωραίο τρόπο. Ότι ίσως πρέπει να μένουμε λίγο πιο πίσω. Ναι. Αν αυτό το έκανε παίκτης του Άρη για τον προπόνητη, θα λέγανε υποδείξεις Ιντέγες των. Όπως πήγαιναν να περάσουν ένα τέτοιο για τον Ιντέγε. Το κάρφωσε όμως. Έκανε και τον πανηγυρισμό. Ναι, ναι. Ωραία. Επόμενη γραμμή, πάμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα. Γιώργος από Κολονία. Γιώργος από Κολονία, από Κέλν, ναι, οπαδός του Άρεος. Του Ολυμπιακού και της Άιντραχτ. Ολυμπιακός και Άιντραχτ, τώρα σε θυμήθηκα, Γιώργο. Ολυμπιακός και Άιντραχτ, πάμε, Γιώργο. Ναι, ναι. Λοιπόν, για τον Άρη έπεσε έξω, δυστυχώς και στο 97 θα κέρδιζε ο Άρης, ήταν πολύ καλύτερος για μένα. Φυσικά. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έχω να πω μόνο μια αίσθηση για την ομάδα μου, θα πω λίγο για το τέρμι του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ναι. Ξαφνικά αναστήσαμε τους πεθαμένους και μας πουλάνε και τρελίτσα. Τα ορφανά πορεύονται και χείρες κολομιούνται. Σε λατρεύω, Ισαλιταράς. Φιλιά στην Κέλν. Επόμενη γραμμή, καλημέρα.
Καλημέρα Μάρη και Χρήστανθε. Ναι, Ανδρέας. Ανδρέας, ο παδός του ΠΑΟΚ από την ανάλυση. Ανδρίκο, μισό λεπτό. Η ισοπαλία του Παναθηναϊκού και ο τρόπος που ήρθε δείχνει και το πόσο άδικο ήταν που λέγατε ότι είναι διαλυμένος ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης τον έκανε να φαίνεται διαλυμένος καθόλου, την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε, Ανδρίκο. Καθόλου. Ναι. Το χθεσινό το μάτς είναι άστο. Ο Χρήστανθος λέει ότι οι τελικές έκανε ο Άρης, δηλαδή τέσσερις τελικές. Οι τρεις μπήκανε μέσα, τη μία την απέκρουσε ο Πασχαλάκης. Πέντε έκανε ο Άρης, σύνολο έκανε πέντε. Βαζίδι, πέντε. Και ο ΠΑΟΚ μέχρι το 70 είχε τέσσερις. Ο Άρης που έφυγε με την ισοπαλία, με το γκολ το side του Βέλετ, πέρσι τι να πούμε δηλαδή. Πέρσι ήταν πέρσι, ρε Σιάντρη. Μίλα για το χθεσινό, Ανδρέα, μίλα για το χθεσινό μάτς. Για το χθεσινό μάτς. Και μη μου το κάνεις το ποδόσφαιρο μπάσκετ. Μη μου το κάνεις το ποδόσφαιρο μπάσκετ. Που το γαλανοποιήσατε όλοι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, αλλά από τα 52 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και αντίστοιχα του δευτέρου παίχτηκαν 19 λεπτά μόνο καθαρό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ φέτος με φανέλα λεβαδιακού, ο ΠΑΟΚ φέτος, Ανδρέα, ο ΠΑΟΚ φέτος με φανέλα λεβαδιακού θα είχε αυτή τη στιγμή 3 βαθμούς. Ναι, εντάξει, αυτό το δέχομαι, αλλά φαντάσου. Και έχει 10 επειδή είναι ΠΑΟΚ. Είμαστε απαράδεκτοι, γκρινιάζουμε όλοι και εγώ και διαμαρτύρομαι για αυτό που βλέπουμε. Και πάλι είμαστε πάλι συγκάτοικοι με τον Ολυμπιακό. Στην τρέλα, ναι. Ναι, συγκάτοικοι στην τρέλα. Συγκάτοικοι και έχω και τα play-off. Ακόμα δεν άρχισε τίποτα. Εντάξει. Εννοείται. Και εμένα δεν μου αρέσει αυτή η αλλαγή πλάνου, φιλοσοφίας. Πιστεύω δεν είναι ομάδα σαν οικογένεια όπως ήταν με τον Λουτσέσκο. Αλλά δυστυχώς ο. Καλά, εκεί ήταν ο μπαμπάς Λουτσέσκου, ο γιος, τα εγγόνια. Ναι. Το παιδάκι του Σαββίδη, να πούμε, γιατί για μένα παιδάκι είναι αυτόν εδώ πέρα μας έφερε, δυστυχώς. Πιστεύω ότι υπήρχαν καλύτερες επιλογές για προπονητή. Φυσικά. Τώρα επιστρέψει, νομίζω ότι είναι σε μια εβδομάδα ο Μαωρίτσιο που είναι από τους καλύτερους παίκτες, ήταν παίκτης ορχήστρα. Πιστεύω θα βελτιωθεί η ομάδα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Ναι, παίκτης ορχήστρα. Και για το site ακόμα που διαμαρτύρονται οι Αριανοί, το είδε ο Κάκος και λέει από τη στιγμή, γιατί υπάρχει τέτοιο. Αν προεξέχει ένα σημείο του σώματος ή ακόμα ένα μέρος του σώματος, πλέον η φάση είναι υπέρ του πετιθέμενου, δεν είναι offside. Ναι. Αν νομίζει κάποιος ότι ο Βαρούχας που είχε αντίθετη άποψη είναι πιο καλύτερος από τον Κάκο και ότι έχει πιο καλή γνώμη, ή το είπε ο Κάκος επειδή φιλοξενείται από το κανάλι του Σαββίδη. Sorry λίγο, Αντρέα, γιατί εγώ στο άλλο δεν είδα. Ο Τάσος ο Κάκος είπε ότι το γκολ του ΠΑΟΚ είναι κανονικό. Ναι, είπε ότι είναι κανονικό. Έχω ακούσει την ερμηνεία από πολλούς τηλεδιαιτητές να το λένε αυτό. Ποια είναι δηλαδή, ποια είναι η ερμηνεία? Ότι πρέπει να είναι πλέον όλος ο παίκτης offside. Τι πρέπει να είναι? Τι όλος ο παίκτης, εσύ. Όλος ο παίκτης να είναι μπροστά. Πάει, πόδι, κορμός. Περίμενε. Ο Βέλεθ που είπες πέρσι. Ναι. Είναι όλος. Δεν το θυμάμαι. Α, εντάξει, επόμενη γραμμή. Αντρέα, να είσαι καλά, επόμενη γραμμή. Δεν είναι εκπληκτική. Ναι. Ο Κιώσης, παιδιά, ο Κάκος δεν περίμενα πραγματικά ότι θα ξεφτυλίζεται τόσο πολύ. Γιατί είναι ξεφτύλα αυτό που βλέπουν όλοι. Δεν είναι ξεφτελισμός όταν λέει ότι αυτό το γκολ, φίλε, είναι κανονικό. Λοιπόν, περιμένουν. Μισό μέτρο, μισό σώμα μπροστά είναι ο άλλος. Δεν τρέπεται λίγο. Χτύπησε, παιδιά. Πάμε χωρίς ηχολήπτη. Χτύπησε ο Χρήστος ο Κιώσης. Έπαθε σοκ και έπεσε κάτω. Χτύπησε άσχημα. Το παιδί να είναι καλά. Συνεχίζουμε χωρίς ηχολήπτη. Που άκουσε ότι ο Κάκος κατοκύρωσε τον γκολ του ΠΑΟΚ. Το θεώρησε κανονικό. Πάμε γραμμή επόμενη. Πάμε χωρίς ηχολήπτη, ό,τι μπορούμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα φίλε, εσύ είσαι. Επόμενος, καλημέρα. Φίλε. Καλημέρα φίλε, πάμε. Αν ρωτούσες το Φερέιρα, το Γιώργη και οποιοδήποτε για να αλλάξει το παιχνίδι, ποιον πρέπει να βγάλουμε έξω, θα σε έλεγε το Σάσα. Άρα ήταν έγκλημα η προνοήμενη. Ναι, είσαι Αριανός, αδερφέ. Είσαι Αριανός, αδερφέ, συγγνώμη λίγο. Ναι, ρε, φίλε, Αριανός. Πάμε, ναι. Έτσι και ρωτούσες κάποιον για να αλλάξει το παιχνίδι, ροή του παιχνιδιού. Ναι, κατάλαβα. Ποιος παίκτης πρέπει να βγει έξω για να υπάρχει, μην υπάρχει αντικαταστάτης, ναι. Διότι έφυγε ο Μπάσα, ναι. ο Γάλλος είναι μικρός, αλλά δεν υπάρχει άλλος για να μπει στη θέση. Ναι. Και αυτόν έβγαλε. Ναι. Έγκλημα εκ προμελέτης. Έγκλημα εκ προμελέτης, λέει ο φίλος του Άριος. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά, επόμενη γραμμή. Φίλος εδώ μου λέει ότι δεν το είπε ο Κάκος. Α, ότι δεν το είπε. Ναι. Άρα λέει ψέματα ο Παοξής. Ψεύτης ο Ανδρέας από την ανάληψη. Πίστευε από την εξέλιξη της ανάληψης. Ναι. Εδώ μου λέει έγκυρος τέτοιος ότι δεν το είπε ο Κάκος. Ναι. Μην τον ξεφωνήσουμε χωρίς λόγο. Άμα δεν το είπε ο άνθρωπος. Είναι όπως πέταξε ο Ματίκης το μπουκαλάκι που μου άρρωσε στο ναι, ίδιο. Μάλλον. Μην τον ξεφωνήσουμε χωρίς λόγο τον άνθρωπο. Σωστό. Άρα δεν υπάρχει. Άρα παίρνεις πίσω το ξεφωνήσεις. Φυσικά. Ναι.
Εγώ είπα αν το είπε, ρε φίλε. Ναι, το ξέρω. Αν ναι, το είπε. Κατάλαβα, αν δεν το είπε, δεν υπάρχει. Σωστό, σωστό. Αν το είπε, είπα. Σωστό. Ωραία. Next line που λένε και οι Γάλλοι. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Κιτρινό μαύρο κορδελιό, Στέλιος. Στέλιος από το κιτρινό μαύρο κορδελιό. Πάμε, Στέλιο. Πρώτον. Ναι. Ο Άκπομ έπρεπε να βγει με κάρτα από τη στιγμή που χτύπησε τον Κουέστα. Δεύτερον. Στη φάση που ο Σάσας παίρνει δεύτερη κίτρινη, ναι, πρώτα χτυπάει την κοινή. Κάνει την κοινή το φάουλ και παίρνει ο Σάσας την κάρτα. Κάνει το φάουλ την κοινή, όχι ρε. Ο Σάσα... Ο Ντιγκινή, φίλε, ο Σάσα βρήκε μόνο μπάλα. Δείτε λίγο, γιατί το εγώ... Ναι, ο Σάσα, όχι, του Σάσα για μένα είναι φάουλ. Είναι φάουλ, δεν είναι κάρτα. Δεν το χτύπησε ο Σάσα όμως. Ο Σάσα βρήκε μπάλα, ο Ντιγκινή το χτύπησε και τον έριξε. Α, πάλι ο Ντιγκινή. Είναι του Ντιγκινή κάρτα και όχι του Σάσα. Απλά είναι αυτό που είπε ο προηγούμενος, αυτό βρήκα να πω. Ότι προσπάθησε να φέρει το μάτσα ίσια στο Σιδηρόπουλος. Λέω, τι πατάτα έκανα. Κάτσε να φέρω το μάτσα ίσια. Ναι. Τρίτον. Ναι. Για ο Κάκος εχθές διάβασα εγώ στο ίντερνετ ότι είπε αυτό το πράγμα αργά το βράδυ, δεν το άκουσα, απλά πέρσι ο κύριος Κάκος για το Βέλεθ το γκολ είχε πει ότι είναι offside, που ο Βέλεθ ναι, ήταν τα δαχτυλάκια του Βέλεθ. Όντως, ναι, μα αυτό λέω ρε φίλε. Μπράβο, καταλαβαίνεις. Είσαι μεγάλα νύσια, είσαι μεγάλα νύσια, δεν πήγε για πεντικιούρ, ναι. Μπράβο, αν όντως το είπε, μπράβο τους, παράγκα, τίποτα άλλο. Ωραία, Στέλιο. Καλημέρα. Έχετε παρακάνει. Καλημέρα, φιλιά στο Κορδελιό. Φιλιά, καμίνια, σικές παντού. Κορδελιό. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα. Καλή εβδομάδα. Κρέπα. Κρέπα του Παπαρέγκα, ο παθός του Άριος. Από την Κατερίνη, πάμε. Δεν μου λες, αυτό το Ανδρέα από το Κολονία ήτανε. Όχι, ο Ανδρέας είναι από την Ανάληψη, ο Παοξής. Α, Ανάληψη. Από την Κολονία είναι ο Γιώργος ο Ολυμπιακός. Νόμιζα ήταν την Κολονία, τον μπέρδεψα και θα έλεγα ότι το Οκτώμπα Φεστ ξεκίνησε πιο νωρίς εκεί πέρα με αυτά που άκουγα. Δηλαδή ξεκίνησε να λέει για το προηγούμενο μάτς το Χρήστατο που ήταν offside, φύγαμε με το Χ και όταν μετά του είπε τελικά ήταν πιο μπροστά ο Βέλεθ, δεν ξέρω, δεν είδα, το γύρισε σε τσάμικο. Όπως και να έχει, όταν όλα αυτά τα περιμέναμε που θα γινόντουσαν, δεν προλάβαμε να παίξουμε την κόκκινη κάρτα του Σάσα, δηλαδή για λίγο, για 2-3 λεπτά για να βγάλουμε λεφτά κι εμείς. Αλλά αυτά τα οποία δεν είδαμε, για μένα είναι περισσότερο τα replay, δεν είδαμε πλάνα από την είσοδο των οπαδών, τα οποία ο Σιδηρόπουλος γιατί δεν τα είδε, δεν μπορούσε να διακόψει το μάτς. Γιατί έκατσε. Και η δεύτερη, στο δεύτερο ημίχρονο, οι καθυστερήσεις γίνανε για αυτόν τον λόγο. Οι παίκτες του ΕΡ δεν κάτσανε κάτω. 4 λεπτά κάτι καθυστερήσεις, εξτρά επειδή κάνανε είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς κανένα πλάνο δεν είδαμε από εκεί. Ναι. Σωστά. Έτσι. Ωραία. Έγινε κρέπα. Ναι. Και ένα τελευταίο. Ναι. Τελικά εκεί τα πανό που γράψαν, τι ακριβώς θέλαν να πούνε. Δηλαδή έρχονται ειρηνικά οι εξωγήινοι, τι ακριβώς εννοούσαν, δεν κατάλαβε κανένας. Έρχονται ειρηνικά οι εξωγήινοι, κλείσε, είσαι κάθραμα. Για τα πανό, το αφήνουμε για θέμα για αύριο. Γιατί. Στο δεύτερο γύρο θα σηκώσουμε και εμείς πανό. Έρχονται ειρηνικά. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Ναι. Και από συντακτικό λογικά όλο αυτό έγινε με Google Translate. Να το ξέρεις. Ναι. Καλημέρα μου. Είσαι από τους πιο πνευματώδεις Κατερινιώτες. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλή εβδομάδα. Επόμενος. Ακούς. Ναι, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα. Κώστας Άρης. Κώστας, ο παδός του Άριος. Πάμε, Κώστα, αγόρι μου. Όντως το είπε ο Κάκος χθες. Ότι ήταν κανονικό τον κόλ του. Ναι, το πακύρωσε. Εδώ η μισή μου λένε ότι το είπε. Η άλλη μισή ότι δεν είπε έτσι. Είπε ότι είπε. Δεν μπορώ να πω σίγουρα. Υπάρχει αμφιβολία γιατί δεν έχουμε γραμμή και η κάμερα δεν είναι στην ευθεία. Ναι. Αυτό μου στέλνει ένας ότι είπε. Αυτό, αλλά και είναι λέει το ασφιλιτούμενο είναι στον επιτεθέμενο. Εντάξει, είναι άλλο αυτό, άλλο αυτό που λες. Στον επιτιθέμενο είναι το αφιζητούμενο. Ναι. Ναι, απλά πες στο Βέλεθ που ήταν ο επιτιθέμενος, δεν έπρεπε να μετρήσει. Άρα ο Κάκος πρέπει να λέει, αν είναι φάση υπέρ του ΠΑΟΚ πρέπει να μετράει. Αν είναι φάση υπέρ του αντιπάλου του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να μετράει. Σωστά, να μας πει ότι αυτό πρέπει να λέει. Να λέει. Σωστά. Παιδιά, αυτοί οι δύο που είναι τώρα στις γραμμές, μην καλείτε άλλοι μετά το διάλειμμα μας. Πάμε τώρα δύο γραμμές. Ναι, πάμε γραμμές. Καλημέρα. Μιχάλης από Δράμα, ΠΑΟΚ. Μιχάλη, καλή εβδομάδα, ναι, γόρι μου. Είσαι αυτός που στέλνει, ΠΑΟΚ Δράμα, αυτός είσαι. Όχι. Εγώ από το Τσάνε, από ένα χωριό είμαι, απλά τώρα είπα Δράμα. Ωραία, γεια σου, Τσάνε. Πήρα, ναι. Προς το Τσάνε, βέβαια, ναι, και ωραία ομάδα. Ναι.
Είχε, εντάξει, τώρα το πικό είναι. Πήρα για τη φάση του Ματίγια, γιατί ήμουν μέσα στο γήπεδο, στην 4 άλφα εκεί πέρα. Α, στο πανηγυρισμό. Δεν ακούμε, sorry λίγο παιδιά, δεν ακούμε. Ωραία, γιατί λέει για τη φάση ήταν μπροστά το παιδί. Που τον έβγαλε κίτρινη κάρτα, όταν το πέταξαν το μπουκάλι, αυτό στον αέρα το γύρισε πίσω με το πόδι, το βάρεσε. Α, το μπουκάλι το κλωτσάει με το πόδι ο Ματίγια. Ναι, το πέταξε ένα πλαστικό μπουκάλι νερό, τον πέταξα. Ναι. Και έτσι πως έρχεται αυτός, το χτυπάει με το πόδι στον αέρα και έρχεται κατευθείαν εκεί πέρα. Ο Σιδερόπουλος έχει το βγάλει στην κάρτα. Απλά τώρα με τα πλάνα που λέτε, εγώ δεν έχω δει τίποτα. Ναι. Γιατί μου στο γήπεδο δεν ξέρω τώρα. Το έγραψε ο Σιδερόπουλος ότι πετάχτηκε μπουκάλι και κροτίδα. Το έγραψε το φιλοαγώνα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Γιατί μπορεί να έγραψε. Ο Ματίγια κλώτσε ένα μπουκάλι. Το οποίο αγόρι το είχε στο σορτσάκι του για να πει μερνίτη πριν μπει, να πούμε. Λογικά δεν ξέρω. Σε λέω τώρα ξύμισε, δεν έχω δει τίποτα. Απλά έβαλα την εκπομπή για αυτό. Κοίταξε, ούτε εμείς είδαμε γιατί δεν τα δείξανε. Αυτό σε λέω, γιατί ναι. Δεν ξέρετε τώρα εσείς τι δείξατε. Κλωτσιά βλέπω. Εσείς ξέρετε, δεν ξέρουμε, γι' αυτό σε λέω τι έγινε με τη φάση. Ναι. Ναι. Πάντως δεν πέταξε κανένα μπουκάλι ο Ματίγια. Πέταξε ένα άλλο. Δηλαδή, Μιχάλη, εσύ είσαι από την Προσοτσάνη Παοκτσής που πάει στην 4. Ναι. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ υπάκρυση, Μαρία, σε όλη τη δράμα. Ναι, παλικάρι μου, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Αυτό έχω να πω μόνο. Ναι, το εννοώ. Δεν κάνω πλάκα. Καλημέρα, παλικάρι. Να είσαι καλά. Φιλιά στην Προσοτσάνη. Γεια σου, καλή συνέχεια. Τι θες να κάνεις. Δύο σποτ μόνο. Δύο σποτ. Δύο σποτ. Παιδιά, μην κλείσει. Ακούμε δύο σποτ και το παίρνουμε σε ρί. Μιλάμε για βλάκα. Μιλάμε για βλάκα. Φραν. Βλάξ. Φραν. Τιέ εν βλάκ. Φραν. Παλίκαρο. Τιέ εν βλάκ. Παλίκαρο. Λοιπόν, κανονικά γραμμέ παλίκαρο. Καταρρύπτεται κάθε έννοια προπαγάνδα με αυτό. Ναι. Που ο Βέλεφ δεν πέφτει. Έτσι, ενώ σκάει κροτίδα δίπλα του. Ναι. Να κάνουμε πάμε. Για τρεις μήνες εκπομπές. Καλείτε παιδιά κανονικά τέλος. Δεν πάμε σε άλλο break. Αυτό. Μετά πάμε 10.30. 23, 10, 287, 888. Μόνο ένα μήνυμα. Νέο του 164. Μετά το μάτς μας έλεγες μια χαρά ο ρέφερι. Σήμερα γιατί το αλλάζεις. Σε μάλωσαν. Ποιος είπε μετά το μάτς μια χαρά ο ρέφερι. Εσύ να εννοεί. Ξαναείδα τις φάσεις με το Σάσα και όλα αυτά. Είναι άλλο μόλις τελειώνει το παιχνίδι. Και άλλο μόλις κάτσε και τις βλέπεις. Σε αυτό έχεις δίκιο. Μισή ώρα μετά έγραψα blog. Τι με μάλωσαν σήμερα. Μισή ώρα μετά χθες το βράδυ το βάλα. Εγώ δεν βλέπεις τη γράφω. Διαβάζω τι λέει το μήνυμα. Δεν είναι το μήνυμα είναι στη γραμμή της προπαγάνδας. Ναι. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Λαγκαδά. ΠΑΟΚ Λαγκαδά. πρέπει να έχει 2-3 παοξίδες ο Λαγκαδά. Πολύ Άρης παίζει εκεί. Και ο Δήμαρχος Αριανός είναι. Και ο Δήμαρχος Αριανός. Αυτά είναι, αυτά είναι. Ναι. Λοιπόν, εσύ πες δεν είναι. Εγώ πρώτη φορά σας παίρνω καταρχήν. Ναι, ναι. Λοιπόν, με μεγάλη μας χαρά παλικάρι, ειλικρινά στο λέω. Πέστε μου εσείς τώρα, γενικότερα πόσα λεπτά παίχτηκε παιχνίδι και πόσα λεπτά δεν παίχτηκε παιχνίδι. Ναι, δεν παίχτηκε πολύ παιχνίδι. Αλλά καλά, πάω κάρις είναι. Επειδή πρώτον αναφέρατε τα 7 λεπτά που ήταν οι καθυστερήσεις και ήταν πολλές. Όχι, εγώ λέω. Λαγκαδινέ, εγώ λέω 6 θα δίνα σίγουρα εγώ. Να είμαι ειλικρινά. 6 θα δίνα. Αν γινόταν ανάποδα, αν ήταν το μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ναι. Και κέρδιζε 1-2 και έδινε 7 λεπτά ο Αρετόπουλος, να βγεις εσύ να μου πεις ότι το ίδιο θα έλεγες. Θα έλεγες, καλά έκανε και έδωσε 7 λεπτά, δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο. Ρε παιδιά, ο καθένας είναι με βάση. Ο καθένας είναι με βάση το συμφέρον του. Θέλω να μιλήσει, χρειάζεται τα παιδιά για να μιλήσει. Για την προσωπική γραμμή θα σου έλεγα ότι το ίδιο θα έλεγα. Εγώ. Μάλιστα, εντάξει, το δέχομαι. Ότι κάναμε θέατρο, ότι γενικότερα δεν παίζαμε. Εμείς δεν κάναμε θέατρο. Να πάρουν το παιχνίδι. Εμείς δεν κάναμε θέατρο. Δεν σου έκανε και εσύ. Πού έκανε θέατρο, εντάξει. Ωραία. Ας το πάρω πίσω ότι δεν έκανε θέατρο, απλά δεν παίχτηκε παιχνίδι. Σωστό. Εντάξει, σωστό. Συμφωνώ. Τι ρε Λαγκαδινέ, sorry δεν είπες το όνομά σου, δεν νιώθω άσχημα. Ανδρέα, Ανδρέα, ελληνικό ντέρμπι είναι τώρα πάω Κάρις. Τι περιμένεις τώρα, δεν βλέπεις United Liverpool ας πούμε. Περιμένω καταρχήν ότι οι ομάδες θα σοβαρευτούν και γενικότερα θα δείξουν κάποιο πρόσωπο. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω καμία ομάδα να έχει πρόσωπο στο γήπεδο. Σωστό, ούτε το πάω. Σωστό, είσαι ωραίος, ναι. Εντάξει, ναι. Από εκεί και πέρα στα επόμενα 2-3 μάτς που θα παιχτούν γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα, εννοείται περιμένω ρε παιδί μου να δείξει κάποια ομάδα, κάποιο πρόσωπο. Ακόμα και ο Άρης σας είναι. Ο Άρης δεν έδειξε. Έχει δείξει ωραία πράγματα για μένα. Έχει δείξει καλύτερα από πέρσι. Ναι. Είστε καλύτερα, ωραία, μπράβο σας. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ούτε εσείς πρόσωπο αυτή τη στιγμή. Πώς δεν είμαι, Άρης Παναθηναϊκός δεν έδειξα πρόσωπο. Εσύ δεν παίζει, δεν παίζει. Μια σταθερότητα. Θέλει να πει μια σταθερότητα. Εντάξει, θα την αποκτήσω. Αυτό ακριβώς. Με συνέπεια, με διάρκεια, ναι. Εντάξει, έφυγε ο προπονητής, άλλαξα πράγματα. Είχα να ταράξει. Ναι, ωραία, δικαιολογεί την όλη κατάσταση. Και στο πάω τώρα με Τερζή. Τώρα με Τερζή που θα συνεχίσει. Γι' αυτό σου λέω όλες οι ομάδες είναι πολύ στον αέρα αυτή τη στιγμή. Έχεις δίκιο. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει πέντε πράγματα. Στην Ευρώπη πέντε πράγματα στην
Ευρώπη, όχι στην εδώ. Ευρώπη, ναι. Ναι. Άλλο ωραία. Το ελληνικό πρωτάθλημα και όλη η Ευρώπη. Σωστό. Ωραία, Αντρέα. Να σε ακούμε πιο συχνά. Αυτά, παιδιά. Ωραία να παρουσία. Πολύ. Βγαίνουν καλά. Σε εμά τόσο καλοί παοκτήδε που ειλικρινά. Δεν είναι καλοί. Δεν είναι καλοί. Στεναχωριέμαι για αυτά. Που... κανονικοί. Ναι, στεναχωριέμαι για αυτά που του κάνουμε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Τι του κάνουμε, του λέμε την πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν βγαίνει. Καλή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παλικάρι. Επόμενο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Επίση αγόρι μου, όνομα και ομάδα. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Λίγο πιο δυνατά, Ανδρέα. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Μπράβο, ναι. Εν τω μεταξύ έχουμε πέντε συνεχόμενους Ανδρέες. Τι γίνεται, Παπα-Ανδρέου, ξαναζεί. Ναι, ναι. Πέρα, πάμε, Ανδρέα, λέγε. Έλα, Ανδρέα, βγάλ τον καημό σου, παλικάρι μου. Ποιο καημό, ρε φίλε. Ποιο καημό. Ποιο καημό, ρε φίλε. Πήρε χίσιο 97. Εντάξει, να πούμε, χθες κόντεψε. Συγχαρητήρια στον Άρη. Ναι. Που κόντεψε χθες να μου προσφέρει ένα το εγκεφαλικό της ζωής μου, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, αυτό που έζησα χθες δεν το έχω ξαναζήσει. Τόσο πολύ, ρε, εντάξει. Δεν ήταν και title decider, δεν ήταν για... Ο Φαποκράτορας να μου σπάσει το αέριο. Α, εσύ είσαι που έλεγες Φαποκράτορας πριν το τέτοιο. Ο Φαποκράτορας. Ο Φαποκράτορας τρεις φορές έχει έρθει και δεν τον έχεις κερδίσει. Ο ναι, αυτή είναι, τελείωσε. Λοιπόν, όλα τα περισσότερα τα είπε ο Κρέσπο και ο Σαββίδης. Η χρονιά τελείωσε για σας χθες. Λοιπόν, και ο Κρέσπο... Χαζομάρα λέει ο Σαββίδης, χαζομάρα λέει ο Σαββίδης, γιατί εσύ ισοφάρισες, δεν ισοφάρισα εγώ. Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν, γλίτωσες και εσύ και αυτό στο εγκεφαλικό και την κρίση. Τώρα, και επίσης πώς τελείωσε, θα ξανάρθω. Επειδή είμαι πολύ αντικειμενικός, ναι. Το ξέρετε αυτό, ναι, έτσι. Το βλέπουμε, ναι. Ναι, εννοείται, ναι. Το βλέπουμε, λέει. Ναι, το δεν είμαι, ρε, τώρα, σοβαρά. Με Φαποκράτορας αντικειμενικός. Εγώ φταίω. Δηλαδή, αν δεν ήσουν αντικειμενικός, τι θα βρεις τις μάνες μας. Ρε, αυτή είναι η καζούρα. εγώ δεν σου είπα να πούμε αντικειμενικά κάποια πράγματα. Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αντικειμενικά, χθες για πόσα γκολ ήσασταν. Πόσες φορές περάσατε το κέντρο και για πόσα γκολ ήσασταν χθες. Αντικειμενικά. Μέχρι το 70 είχες 5 τελικές, είχα 4. Δεν τον κάνεις γιο-γιο, ρε, Ανδρέα. Ναι, τι έκανες. Τον έκανες. Μετά την αποβολή του Σάσα, έχεις κάνει 3 ευκαιρίες. Έχεις ένα δοκάρι, αυτό. Τι έκανες. Να κάνω. Έχω ένα δοκάρι, ένα αμφισβητούμενο γκολ. Τι άλλο να σου κάνω. Εντάξει, το γκολ ήταν offside όμως. Τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι offside. Ωραία, ναι. Εντάξει, το offside ήταν στο χιλιοστό. Δηλαδή έχασε ένα γκολ. Στο χιλιοστό είναι offside, γι' αυτό υπάρχει το VAR όμως για να τα διορθώνει. Εσύ έκανες 3 ευκαιρίες, έβαλες 2 γκολ. Δεν νίκησε, δεν πήρες την ισοπαλία εσύ. Στη χάρισα εγώ γιατί έχω την νίκη θα έπαιρνα. Τη νίκη θα έπαιρνα. Κάνω λάθη πολλά. Εντάξει, και εγώ κάνει λάθος στο μαρκάρισμα του Μάτος ο Κόρχουτ και στον γκολ ο τερματοφύλακας. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Ένιωσες, ειλικρινά θα μου πεις, ναι. Ένιωσες στο 1-1 ότι κατηφόριζε το γήπεδο με 90% κλίση. Όχι, μέχρι το 70, άντε ρε τώρα, μέχρι να αποβληθεί ο Σάσα. Άντε τώρα που δεν το νιώθες, ρε. Που κατηφόρησε το γήπεδο, ρε. Φάση δεν έκανες το 70. Πες, το ένιωσες. Όχι, σταυροπόδι καθόμουν. Σταυροπόδι δεν χωράσε το καλά, από ένα σημείο δεν πήγε καλά. Μετά την αποβολή του Σάσα, με πίεσες, ναι. Μετά την αποβολή, δεν είναι παιχνίδι μετά την αποβολή. Μετά την αποβολή του Σάσα, ένιωθες αυτό που σου λέω. Ναι, όχι. Για 10 γκολ ήσουν. Όχι. Ρε Ανδρέα, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ. Αντρίγω μου ό,τι να είναι, συγγνώμη. Τι έβλεπες, Μίλαν Ίντερ, έβλεπες το μπέρδες το βράδυ. Για 5 γκολ, για 3 γκολ, για 5 γκολ. Το City Watford έβλεπες, το City Watford. Εσύ ισοφάρισες το 97 με έχοντας κάνει ένα δοκάρι, αυτό ήτανε. Επειδή είχες την μπάλα και σούταρες στα Περιστέρια. Έκανες 5 τελικές που είναι στα Περιστέρια. Καλά, γι' αυτό σου λέω λοιπόν. Πιο πολλές, πρόσεξε λίγο, από τα 14 έχεις 5 στην αιστεία εσύ. Και από τα 6 έχω 4 στην αιστεία εγώ. Πώς να σε σπάσω την άμυνα που 90 λεπτά περισσέται κάθε μας κάτω από το κέντρο. Καλά, έλα ρε εσύ, έλα. Αυτό, ρε εσύ, Ανδρέα, τώρα γίνει σε ΠΑΟΚ. Τώρα είσαι ΠΑΟΚ, εντάξει. Πραγματικά, με τρελάνεις. Κλείσε, Αντρίκο, δεν το είδες καλά το μάτς. Λοιπόν, τέλειωσε ο Ανδρέας. Με υπομονή στη γραμμή, τεράστιο μήνυμα από Αριανό. Προφανώς 7-16 δεν μας άκουγες από την αρχή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μία αναφορά σε μία κρίσιμη φάση για μένα, την είπα στο Χρύσανθο. Στο 60 περίπου κάνει καθαρό τάκλινο Σούντγκρεν και δίνει κάθετη βγάζοντας τον Φέτφα που έτσι. Φαίνεται. Τώρα κατάλαβα, ναι, μου πλευρά. Μπράβο. Μου φαίνεται μόνο από τα πλάγια, χωρίς κανένα μπροστά του και τον Ιντέγε να ακολουθεί στο κέντρο και σφυρίζεται φάουλ.
κανένα replay. Προφανώς, όπως και σε ένα τάκλιν του Αυγούστου στο πρώτο ημίχρονο, ορισμό της κίτρινης και τα 7 λεπτά καθυστερήσεις είναι ανέκδοτο. Στο δεύτερο, αλλά πάλι πρέπει να το κρατήσεις. Η συμπεριφορά του Άρη στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν ασόβαρη. Υπάρχει και το εξής. Μηδενική ψυχραιμία, να σε καλά. Χέρι του Κρέσπο. Αυτό. Πριν το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, έχει αλλάξει βέβαια η φάση. Δεν το θυμάμαι. Γιατί έχει δώσει φάουλ μετά κτλ. Την παίρνει με το χέρι μέσα στην περιοχή του Άρη. Είναι Χρήστο, όπως τον γκολ της Τσέλσι που ακυρώνει. Ο Αλιταράς στην Αγγλία. Ο Αλιταράς στην Αγγλία. Το γκολ του Αθλικουέτα. Πάμε γραμμή του Μακαλιά. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Αλιταράδες εκεί. Έχετε βρωμίσει το αγγλικό ποδόσφαιρο. Καλημέρα. Μάρια. Ναι, επόμενη γραμμή, καλημέρα, παλικάρι. Μάρια, καλημέρα. Χρήστα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Πάμε Νταλή. Πάμε Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Ναι, παλικάρι. Καταρχήν, να πούμε ότι η διαιτησία του Σιδηρόπουλου για μένα, έτσι, για τον Χρήστατο, okay. Ναι. Για μένα είναι καλή. Είναι καλή. Οι αποβολές είναι δίκες. Ό,τι και να μου λες, Χρήστα, για τον Σάσα, είναι μαρκάρισμα από πίσω που δεν υπάρχει καν περίπτωση να βρει μπάλα, έτσι. Πω, δηλαδή, πω, ρε, σαν να είσαι 5 ετών, ειλικρινά, ρε, από εκεί και πέρα, ένα παιχνίδι ότι όπως όλα τα πάω Κάρις και τα Άρης πάω, πάνω κάτω ξέρεις να περιμένεις, δύναμη, ένταση, μερικές καθυστερήσεις, όλα αυτά είναι λογικά. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο καλό φεκάρι, θέλετε. Εντάξει, ο Άρης έπαιξε την αυτοπεποίθηση, κατάφερε, πήρε, ήταν κοντά να πάρει την νίκη, ο ΠΑΟΚ πήρε και την ισοπαλία στο τέλος. Όπως είπε ο φίλος, γλιτώσαμε από πολλά κεφαλικά. Τίποτα, συνεχίζουμε. Θέλω να δω τον Άρη στα επόμενα παιχνίδια και ιδιαιτέρως στο παιχνίδι στα παιχνίδια που ακολουθήσουμε τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Αυτά, καλημέρα. Ωραία, καλημέρα, καλημέρα. Φίλος του ΠΑΟΚ λέει, βάλτε το σχόλιο του Χρήστανδου χθες στο Ζαγόρα που μιλούσε σαν άνθρωπος. Σήμερα για να κάνει κανένα νουμεράκι, λέει τα δικά του. Μου το ζητάει ΠΑΟΞΙΣ. Φίλε, μετά το μάτς. Ποιος είσαι κιόλας. Το πρώτο σχόλιο το οποίο έκανα μετά το μάτς δεν είχε τόσο Σιδηρόπουλο. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Αλλά, ρε φίλε, πρέπει να ξαναδείς τις φάσεις να κάνεις. Το πρώτο σχόλιο πάντα είναι λίγο. Είναι και άλλη κουβέντα. Γιατί αυτή. Εγώ, φίλε μου, δεν κάνω πάντα το σχόλιο έτσι όπως πρέπει να το κάνω και να λέω ότι σφαγιάστηκε ο ΠΑΟΚ. Θέλω να σου πει ότι ήσουν πολιτικά correct το βράδυ και σήμερα βγάζεις λίγο. Η άλλη εκπομπή σήμερα. Φυσικά ήμουν πολιτικά correct όπως το λες. Όπως είπε ο Σταύρος, αλλιώς μιλάει στο Open, αλλιώς μιλάει στο Λιμπέρο. Άντε να πει στο Open δύο Παναγίες. Εδώ θα πει 7-8. Δεν λέει καμία. Ναι. Πάμε γραμμές. Ωραία, είμαστε πολύ σαν πατέρας. Ναι. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα, παλικά. Βαγγέλης από Αριδαία. Βαγγέλης από Αριδαία, ο παδός του Αλμοπού. Χθες είδα το παιχνίδι, τα είδα και τα δύο τα ντέρμπι. Να πω πρώτα απ' όλα για τους θερματοφύλακες, ο αίμα. Στάθηκε πολύ καλά για 19χρονος που παίζει πρώτη φορά σε τέτοιο ντέρμπι. Ναι. Έτσι, ήτανε καλός. Ναι. Ήτανε καλός. Δεν κρίνεται από αυτό το πράγμα. Κλείσε τη συσκευή σου, Βαγγέλη. Κλείσε τη συσκευή που μας ακούς. Κλείσε την. Δεν ακούω από πουθενά. Από το τηλέφωνο σας μιλάω. Α, οκ. Okay. Τώρα πιο καλά. Έχεις hands free. Ναι, να τα βγάλω. Βγάλτα, παλικάρι μου, ναι. Όχι το σοβαρακό, τα hands free, ναι. Ωραία, τώρα καλύτερα. Είσαι κούκλος, ναι. Ναι, ρε φίλε, τώρα. Λοιπόν, ναι. Και για τον Πασχαλάκη, το Ματίγια σημαδεύει εκεί τη γωνία, αλλά ο Πασχαλάκης για μένα είναι απαράδεκτος που τρώει τέτοιο γκολ. Ο Πασχαλάκης μετά τον χωρισμό του έχει καταρρεύσει το και παιδί. Πριν τον χωρισμό, και πριν τον χωρισμό, φέτος αφήστε τις μπουργκες για την προσωπική ζωή του καθενός. Αφήστε το παιδί. Ναι, ναι, όχι, εγώ δεν έκανα. Μάθατε ότι χωρίσατε, χώρισε και έκανε. Αφήστε το παιδί. Εγώ μαζί του είμαι, το παιδί. Ναι, αφήστε τον, άντε, μην λέτε προσωπικά δεδομένα. Και ως άντρας και ως γοής κι εγώ. Μην λέτε προσωπικά δεδομένα. Ο Πασχαλάκης άμα κάνει ένα τέτοιο, 25 κομμενάκια θα έρθουν γύρω του. Που 25 δεν έχει ζήσει ζωή σου. Άντε από εδώ. Ζηλιάρη, κολόγερε! Να σου πω τι είδα το παιδί. Α, σε κολόγερε τώρα το ζηλεύει το παιδί. Άντε, σου πω το που σου κουτί έκανα εγώ. Μην λέτε για προσωπικά. Κρίνε τον ποδοσφαιριστή. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Την αλλαγή που κάνει μετά την αποβολή του Σάσα, εντάξει, ναι. Όπως έγινε. Που βγάζει, βγάζει Φετφατζίδη και βάζει το Σόουζα. Καλά έκανε. Αν είχε και ένα καλό χαφ, εγώ θα έλεγα ή το Φετφατζίδη να βγάζει τον Τιγκινί και να. Καλά έκανε και έβγαλε το Φέτφα γιατί είχε κουραστεί. Ναι, αλλά δεν, να μην έβαζε το Σόουζα, να έβαζε ένα χαφ. Ωραία, κέντρο, έγινε, δηλαδή, έγινε, ένα χαφ. Έγινε Βαγγέλη. Θα έγινε, έσωζε πιστεύω. Έγινε, θα το σώζε το μάτσο. Ναι. Και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός χάλια παιχνίδι. Μα πρόσεξε λίγο, επειδή στέκεστε στο χαφ. Μα αυτό έκανε. Απλά δεν έβαλε παίχτη που έχει την ταμπέλα χαφ. Έβαλε το Σόουζα μπακ και έπαιζε. Όχι.
Ακού Σπυρόπουλο. Ο οποίο Σπυρόπουλο, αυτά που έλεγε, μάλλον ήταν σε άλλο γήπεδο. Πάει να εκτελέσει φάουλ. Όχι, φίλε, δεν ήταν ο Ντικίνη. Είπα ο Σπυρόπουλο το είπε αυτό. Ο Σούντγκρεν είχε τον ρόλο πλέον. Ο Σούντγκρεν είχε τον ρόλο πλέον. Για το Παναθηναϊκό. Ό,τι να είναι, έλεγε ο Σπυρόπουλο. Κάνει φάουλ Ματίγια, το φάουλ Κόρχουτ. Ό,τι να είναι στον Άρη. Αδιάβαστο στον Άρη. Δεν άκουγα τη, με αλλά τέτοιο. Τη, εγώ την άκουγα. Περιγραφή, γιατί δεν αδιάβαστο τελείω στα θέματα του Άρη. Τελείω αδιάβαστο. Και για το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ένα παιχνίδι σούπα. Ο Ολυμπιακό ήταν κατώτερο των περιστάσεων, ήταν άθλιο. Ωραία. Έγινε. Αυτή, έγινε. Αλλά γιατί είναι αδιαβασμένο. Αυτέ είναι ομάδε. Γιατί είναι αδιαβασμένο. Να σε καλά. Έγινε. Γιατί είναι αδιαβασμένο στον Άρη, στο Πάκου TV ήταν. Ναι. Ωραία, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και Βασβάνης Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο. Ένα-δύο είχε πει ο κύριος Γιώργος. Είχες πει 2-5. Εγώ είχα πει 2-5. Όχι, είχε πει 1-2. Θα γινόταν το 2-5 με προϋποθέσεις οι οποίες ενώ προηγήθηκαν να κάνω το 2-0 εκεί στη φάση που μας σοφάρισε ο ΠΑΟΚ και να γίνει το 5-2 αυτό. Αλλά δυστυχώς κάναμε λάθη και μόνοι μας που πληρώσαμε. Κύριε Γιώργο, έτσι δίνω και εγώ προγνωστικό. Έτσι και ο τραυματισμός του τερματοφύλακα για μένα που κρατήθηκε η ομάδα μας πίσω. Έτσι, αν δεν τραυματίζουν τον τερματοφύλακα, δεν θα ήταν η ομάδα μας πίσω. Έχεις δύο ατυχίες. Πρώτον, τραυματίζεται ο Πέλκας, είσαι πολύ άτυχος εκεί. Και δεύτερον, όχι, εκεί. Εγώ είμαι άτυχος πραγματικά που τραυματίστηκε ο Πέλκας. Αυτό λέω, τι είπα εγώ. Δεν κολλήθηκε. Όχι τυχερός. Ναι. Ναι. Εγώ τον ήθελα τον Πέλκα μέσα. Αύριο το έχουμε θέμα αυτό, το δούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συγχαρητήρια στον Άρη που για τρίτη συνεχόμενη φορά θέλουν να μας κερδίσουν, ξεσηκώνονται άπαντες και με παοξίδι διαιτητές και ξέρω εγώ και δεν μπορούν να μας κερδίσουν. Καταλαβαίνετε εμείς την Τούπα. Ναι, το εννοώ, ναι. Ωραία. Έγινε κύριε Γιώργο, gentlemen. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Όλα πολύ καλά έρχονται. Η ομάδα μας είναι πάρα πολύ καλή. Θέλω να πιστέψω όλος ο κόσμος στον Άρη. Είναι πολύ καλή ομάδα ο Άρης. Ναι. Με τον Ολυμπιακό θα παίξει με τέτοιο πάθος, ρωτάνε οι παοξίδες. Αυτό είναι το και θέμα. Λίγο καλύτερα θα παίξει, να το ξέρετε. Άντε να σας δω. Και λίγο καλύτερα με όλες τις ομάδες θα παίξει. Ωραία. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Επόμενη γραμμή. Καλή συνέχεια. Καλημέρα παιδιά, επόμενη γραμμή. Τι ωραίος ρυθμός. Καλημέρα φίλε Ξύπνα, είμαστε στον αέρα όπως παλιά. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Αποστόλης, ο παδός του ΠΑΟΚ από τον Μπέρμιγχαμ, τον Μίτλαντ, του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάμε. Δύο πραγματάκια. Ναι, παλικάρι. Φτάσαμε με περίπου 9,5 εκατομμύρια μεταγραφών το καλοκαίρι. Ναι. Γιατί τόσο ήταν οι αγορές του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μαζί με τα συμβόλαια που δόθηκαν και λοιπά. Σας είπανε. Και λοιπά. Κοντά. Λοιπόν, άσε τώρα. Τόσο μας είπανε. Αυτό, εγώ χρησιμοποιώ τα νούμερα που μου λένε. Εντάξει. Δεν έχω πρόσβαση στα οικονομικά δεσπαθή, φίλε. Συγγνώμη, δεν ξέρω κάτι ναι, άλλο. Ναι, Αποστόλη μου, επειδή είσαι από τους ανθρώπους που συζητάνε όμως, όταν λοιπόν βγαίνουν και λένε ότι αγόρασες 5 εκατομμύρια το Ζαμπά, να σου πούνε τότε ότι θα έχεις πρόβλημα την επόμενη χρονιά με το financial fair play για να μην πάρεις κανέναν. Θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Φτάσαμε λοιπόν σε σημείο με 9,5 εκατομμύρια μεταγραφών. Χθες ο ΠΑΟΚ να έχει στην ενδεκάδα ένα Μπίσεσβαρ, ένα Ζαμπά και ένα Λιμιό, οι οποίοι και οι τρεις μαζί άμα τους βάλει και τους τρεις, δεν κάνανε ούτε το δεξί πόδι του Φατφαντζίδη. Σε παραδέχομαι, μπράβο. Των 200.000. Γι' αυτό μιλάω μαζί σου, ρε. Γιατί ενώ με εκνευρίζεις ώρες-ώρες, λες την αλήθεια. Το θέμα είναι σοβαρό. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, Χρήστα. Τι σοβαρό. Ρε, ότι έχω την παιχτάρα είναι το θέμα. Ρε φίλε, το θέμα δεν είναι για σένα. Το πουλάω. Το θέμα είναι γιατί εγώ που έδωσα 10 εκατομμύρια, έχω τρεις παίκτες που δεν κάνουν μισό παίκτη των 200.000. Αυτό με πονάει εμένα, κατάλαβες. Που οι Αριανοί τον βρίζανε. Πρόσεξε. Τώρα για να δεις και τους άλλους σάμπαλους. Που οι Αριανοί τον βρίζανε. Και τον βρίζει ακόμη ο Γουίλη. Αυτό να το κοιτάξει ο οποιοσδήποτε κάνει τις μεταγραφές στον ΠΑΟΚ. Είτε είναι ο Γιωργάκης, είτε είναι οι παρατρεχάμενοι που το συμβουλεύουν. Μιλάμε για φοβερή αγωνία φέτος. Φοβερή όμως. Δηλαδή τώρα τι να σε πω. Άστο, μην το συζητήσουν παραπάνω. Δεύτερον. Εγώ, εάν ο ΠΑΟΚ στο εξής όλο τα εκτός έδρας μάτια έχει τέτοια διαιτησία, το υπογράφω από τώρα και δεν ξαναμιλάω για διαιτησία, φίλε. Ό,τι και να με πεις, φίλε, πραγματικά σου μιλάω. Εάν δηλαδή, αν πηγαίνει το center force και κοπανάει, το center force ο αντίπαλος και κοπανάει τον Πασχαλάκη. Πάνω στη φάρση, ρε, εσύ, πάνω στη φάρση. Δώσ' του κίτρινη. Κίτρινη, ρε, φίλε. Εγώ δεν είπα να τον αποβάλει, όπως λένε οι συναριανοί μου. Κίτρινη. Κίτρινη, δεν είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Ωραία, πάρε. Είναι προβολή στον τερματοφύλακα, δεν είναι. Πού είναι η κίτρινη. Δεν την έδωσε. Όχι, δεν είναι μία κίτρινη. Είναι η κόκκινη στο Σάσα. Δεν υπάρχει κόκκινη, ρε φίλε. Την δίνει γιατί έχει δώσει το μάτος πριν. Μα μόνοι σας το γράψατε στο live ότι έδωσε δικαίωμα. Γιατί να μην τη δώσει. Δικαίωμα έδωσε, αλλά κάρτα δεν είναι. Αυτό με το δικαίωμα τρελαίνομαι, ρε. Αυτό με το δικαίωμα. Στο είπε ο ίδιος ο Σάσα. Ξέραμε ότι θα μας δώσει κόκκινη.
Λοιπόν, ας το πούμε και διαφορετικά. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι θα ήθελα σε όλα τα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ να με παίζει. Πάντως, να σου πω κάτι. Αν εσένα με τον Ολυμπιακό φίλε. Έδινε 7 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και 7 λεπτά στο δεύτερο, θα το είχατε κάνει. Καταρχήν, στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε και το ένα λεπτό της καθυστέρησης. Υπήρχε στο πρώτο. Στο πρώτο υπήρχαν οι καθυστέρησεις. Στο δεύτερο δεν υπάρχει. Πάρα πολλοί τραυματισμοί, Χρυσάνθη. Πάρα πολλοί τραυματισμοί. Και του δύο, του Κουέστα ήταν. Του Κουέστα ήταν οι τραυματισμοί και του Πέλεκα. Σωστά το έδωσε στο πρώτο. Και το έδωσε και στο δεύτερο. Στο πρώτο, σωστά δίνει. Στο δεύτερο είναι υπερβολικό. Αλλά εντάξει, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Δεν φταίει το 7 λεπτό που δέχτηκα τον γκολ. Και το τρίτο πραγματάκι για να κλείσω. Έχουμε χοντρό θέμα με το μυαλό του προπονητή μας. Ο τύπος έχει κολλήσει σε 5 πράγματα και δεν τα αλλάζει με τίποτα. Τώρα, ή θα ξεκολλήσει και θα σώσει το τομάρι του, ή δεν θα ξεκολλήσει ποτέ και θα πάει από εκεί που ήρθε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται ούτε μαθηματικά ούτε φυσικές τίποτα. Παντελίδη βλέπω. Παντελίδη βλέπω για τον Πάγκο. Είτε αλλάζει κάποια πράγματα και σώζει την κατάσταση, είτε πάει με τους ίδιους και με τα ίδια πράγματα και κάποια στιγμή τη γλίτωσε με τον Ατρόμητο, τη γλίτωσε με τον Άρη, κάπου εδώ πιο κάτω, δεν τη γλιτώνει συνέχεια, εντάξει. Με τον Άρη τι τη γλίτωσε, έχασες 2 βαθμούς υποτίθεται. Άκουσε με να σου πω. Αν τη γλίτωσε τελικά. Έχω 40 αγώνες αίτητος, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να μου πώς το σπάσεις. Πώς έχεις 40, έχεις 2 τέτοια, 0-3 Ολυμπιακός, 0-3 ΑΕΚ, πώς είσαι αίτητος. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μιλάμε. Πώς τα μετράτε. Κάτσε ρε φίλε, δεν μετράνε αυτά. Ωραία, εσύ μεταθέσει. Δεν με πειράζει εμένα. Δεν είναι 40. Σε κάθε περίπτωση. Δεν έχει δύο ήττες, δεν θα ήθελα. Δεν γράφει δύο ήττες. Μπορεί, τελευταία έχω που τελευταία. Από τη στιγμή που γκέλαρε και ο Ολυμπιακός χθες, σώθηκε έστω και ένα 5, 10, 20% η παρτίδα με αυτό τον γκολ. Ναι. Βλέπουμε παρακάτω. Έγινε. Έγινε Αποστόλη παλικάρι μου. Φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Την καλημέρα μου να έχετε. Καλημερίζουμε κύριο Βασίλη, οπαδό του Ηρακλέους. Πάμε κύριε Βασίλη. Καλή εβδομάδα να έχετε. Επίσης. Εσείς οι ακροατές και ιδιαίτερα οι συνεργάτες στο σταθμό. Να είστε καλά. Την Παρασκευή, αν θυμίσαι, σου είπε ότι ο Άρης είναι σε καλύτερο φεγγάρι. Ναι, το θυμόμαστε πολύ καλά, βέβαια. Ναι. Ναι. Εγώ το θεωρώ εντελώς φυσιολογικό, διότι καταρχήν είναι ένα χτύπημα στο μεγαλοειδεατισμό και την υπεροψία του ΠΑΟΚ. Στον μεγαλοειδεατισμό κυρίως, εκεί στέκομαι εγώ. Α την υπεροψία. Μεγάλο ιδεατισμό. Άκρατο υπεροψία. Ναι, ναι. Διότι ο ΠΑΟΚ έχει την εντύπωση, διότι θέλει να αποκτήσει όλα τα χούγια που είχε τόσα χρόνια πριν ο αλίστο μνήμης Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ότι με τις φανέλες, με την πίεση, με τους τρεμπουκισμούς, ότι όλα θα βαίνουν καλώς και θα παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Εάν τον ζωρίσει μια ομάδα, τότε αυτομάτως γίνεται εχθρός της. Ναι. Αυτό πήγα να περάσω και χθες και γι' αυτό πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και είναι όλες αυτές κολοομάδες. Το ακούω αυτό και τρελαίνομαι. Είναι κολοομάδες. Αυτό Μάρη το φέρνει ο σκοταδισμός που είναι απόρρια του οπαδισμού. Η Βόρεια Κορέα στην πόλη, ναι. Ακριβώς. Η Βόρεια Κορέα στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ακριβώς. Εγώ τους είχα χτυρίσει κάπως διαφορετικά και ξεσηκώθηκαν μένα εναντίον μου. Το ποδόσφαιρο είναι μια διασκέδαση. Ναι. Είναι χαρά, το χρώμα, το διαφορετικότητα. Μάτσο τελείωσε. Έγραψε ότι μια ομάδα που όπως αποκαλούσαν αυτοί οι νεοφώτιστοι, τους έπαιξε 3 παιχνίδια στο κάστρο τους και έφυγε αλόβητη. Ναι. Άλλη ομάδα δεν πέρασε 3 αγωνιστικές μέσα από την Τούμπα χωρίς να χάσει. Μόνο ο Άρης. Ναι. Αυτό ας μείνει να το γράψει η ιστορία. Και ας δούνε πρώτα τα κακό σκήμενα τα ειδικά τους και ύστερα να θέλουν να διορθώσουν όλους τους άλλους. Σωστό. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν στενοχώρησα κάποιον. Να σημειώσω το εξής. Να σημειώσω το εξής. Παιδιά, χωρίστε τέτοιο καζούραση οτιδήποτε άλλο, ούτε κόντρας. Είναι αδιανόητο ο παδί του ΠΑΟΚ να σηκώνεται πανώ στα εύκολα Άρης. Μην το κες για αύριο. Στα, όχι, το λέω σήμερα. Μην στα το... δύσκολα δεν ασχολούμαστε. Αύριο ανάλυση. Το είπατε αυτό στον Αριανό. Ναι. Εσείς το είπατε στον Αριανό που έχει τραβηχτεί σε κάθε χωριό που έχει κάνει 2 χρόνια στη Γάμα Εθνική. Το πιο άδικο πανό που έχω δει. Είναι δυνατόν να λέτε στον Αριανό αυτό το πράγμα? Πάτε μία χρονιά στη Β' ή στη Γάμα και θα σας πω εγώ ποιος είναι στα εύκολα και ποιος στα δύσκολα. Επιβουλινού 1600 άτομα στην Τούμπα. Μέσα ήμουν, άστο. Πάμε γραμμή. Δεν υπάρχει. Πάμε σε break. Αυτό είναι ο μεγάλο ιδεατισμός. Ναι. Πάμε. Μα μήνυμα. Έλα. Τα γκολ, όχι. Περίμενε. Χρήστο, για να πάμε σε break. Κλείσ' το χαλί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα παοξί και, ενός, και το άλλο που θα τρελαθείς με το μήνυμα. Για σένα, Τσαλτίδη. Λοιπόν,
Ωραία. Κάνουμε μία μικρή παράβαση. Αφήνουμε τα τρία μηνύματα της Αθηνάς, το Αριανάκι και το 183, και πάμε στο μήνυμα του 063. Είναι ο Γέστε 7, ο παδός του Ολυμπιακού, γέννημα θρέμα, το δυτικό συνοικείο Θεσσαλονίκης. Βουτιές συνέχεια για πέναλτι. Τρεις κίτρινες πνίξιμο, κόκκινη στον Άρη με την πρώτη ευκαιρία και 7 λεπτά καθυστερήσεις. Βρε ποιον μου θυμίζει, βρε ποιον μου θυμίζει. Α! Τον θρύλο του Κόκαλη. Πάμε σε break, ρε. Περιμένουν τις γραμμές, κράζει εμένα ο θαλαμοφύλακας, λέγοντας ότι για μένα λέει του Σάσα δεν είναι κόκκινη. Μπράβο σου. Προς τη μήνυ σου. Μπράβο. Όχι, okay, κάτω προφανές, προς τη μήνυ σου. Αλλά λέει Ασλαμά, αν το έκανε παίκτης μου, θα έλεγες ότι με δύο συμπαίκτες κοντά πάει και κάνει φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Ρε θαλαμοφύλακα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό το ότι το δίνει, τι δίνει, δεν κατάλαβα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σαν ενέργεια του παίκτη, λάθος, ναι, λάθος του Σάσα. Αυτό έλεγαμε τώρα στο διάλειμμα με τα παιδιά εδώ πέρα. Δεν υπήρξε περίπτωση. Μετά την αποβολή του Μάτος, εγώ λέω, όποιος παίκτης του Άρη φτερνιστεί, θα πάρει ή θα αποβληθεί. Θα αποβληθεί, τέλος. Γι' αυτό θέλαμε Σιδηρόπουλο. Ναι. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Νοβοσέλατς, οπαδός του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φυλάδων Πειραιός. Πάμε, Νοβοσέλατς. Τι κάνετε? Καλά, παλικάρι μου. Χάσαμε για 3 μήνες εκπομπές. Αυτό κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, είσαι Μαρινάκης. Εγώ? Α, είσαι ο Μαρινάκης. Ναι. Σήμερα από θεραπεία οι παίχτες. Ναι. Αύριο πας στο Ρέντι και τους ρίχνεις ένα ωραίο, πολύ ωραίο πρόστιμο χώρια τα μπινέλικια. Δεν γίνεται, ρε φίλε, μετά από τέτοια εμφάνιση της Τετάρτης που χορτάσαμε μπάλα να βλέπουμε αυτό το συνορθήλιο. Και όμως γίνεται. Γιατί ακριβώς έγινε η εμφάνιση Τετάρτης. Γιατί αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, φίλε. Γιατί ο Άρης πήγε, κέρδισε μέσα στην Ατλέτικο και μετά γύρισε εδώ και έχασε από την Ξάνθη ή τον Πανιόνιο. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Να κάνω και εγώ ένα σχόλιο. Ζήτω η πατρίδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Νοβοσέλατς. Εντάξει, αυτά εγώ δεν θέλω να πιστεύω. Άστο. Μια χαρά ησυχία στο ΟΑΚΑ, όλα καλά. Άστο. Εγώ πιστεύω ότι διαλέγουν παιχνίδια οι παίχτες κάποια στιγμή. Οι παικταράδες πρέπει να διαλέγουν, όπως είπε ο φίλος μου Αντώνης ο Πανούτσος. Ναι, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή μεγάλο ξενέρο ήταν αυτό το χθεσινό. Για μας να δεις. Λοιπόν, όσο για το μάτς του ΠΑΟΚ, είδα το δεύτερο ημίχρονο μόνο εδώ στην Καλαμαριά σε ένα προπό. Ρε παιδιά, ήταν ένα προπό στο... Μην πεις, γιατί ναι, υπάρχουν, και κακοί, ναι, υπάρχουν και ναι, κακοί, ναι. Όταν μπήκε το 1-2 του Άρη, ναι, νόμιζα ότι ήμουνα στο Σολ. Το παλιό το Σολ. Στο παλιό καλό Σολ, ναι. Ναι, δηλαδή μόνο Άρης, τίποτα άλλο. Εντάξει, παραξενεύτηκα. Ναι, ανατολικά τι να παραξενευτείς έτσι. Εντάξει ρε παιδάκι μου, μιλάμε τώρα, κόντεψε να γκρεμιστεί το μαγαζί. Ναι. Αυτά. Ναι. Έγινε το Βοσέλατς. Έγινε. Παλικάρι μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Γυρνάμε σελίδες απίστευτο. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Όνομα... Ναι, καλημέρα, όνομα και ομάδα, πες φίλε. Ομάδα Μιχάλης από Ποντοϊράκλια, θα καταλάβεις. Είναι μεγαλάκι, με ρίξε τα 4 τελικά που έλεγες. Ναι, Χρυσανθούλη, σας πήραμε την ισοπαλία. Μπράβο, βγες στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσεις τώρα που πήρες το γι' από το μεγάλο Άρη. Ναι, από το μεγάλο Άρη. Πώς βαθμούς είσαστε κάτω μας, Χρυσανθούλη? 5. Από 5? Ναι. Εσύ λίγες αγωνίσεις είσαστε 10. Άμα με 60 εκατομμύρια budget δεν μπορείς να κερδίσεις τον Άρη τον 6, μπράβο! Και με Σιδηρόπουλο! Παίξατε ποδόσφαιρο, ρε, ποιο Σιδηρόπουλο! Γιατί εσείς παίξατε ποδόσφαιρο? Είστε και δημοσιογράφος? Όχι! Καλά σε λέει, είστε δημοσιογράφος, αντικειμενικός? Αντικειμενικότατος! Γραφείο τύπου του Άρη είστε! Τι είμαι? Είναι θέμα! Γραφείο τύπου του Άρη! Ήμουν, δεν είμαι! Σε παραδέχομαι, σε αγαπώ και σήμερα, Μιχάλη! Πάλι. Α, ωραία! Και είσαι πάλι! Ωραία! Θες μόνο γραφεία τύπου του ΠΑΟΚ, εσύ και ΠΑΟΚ TV δηλαδή! Ναι, και ΠΑΟΚ TV! Μπράβο! Ωραία. Έτσι, να σε πονάει. Τι να με πονάει, τι να με πονάει, βρε. Καλά λέει, καλά. Τι να με πόνεσαι, με πόνεσε που ανύπαρκτος με ισοφάρισες στο 97. Όντως. Εκείνα πονάει, εκείνο να σας πονάει. Έτσι, με πόνεσαι, είναι αλήθεια. Μιχάλη, σε παραδέχομαι σήμερα, φίλε. Έχασα 2 βαθμούς. Ρε Χρήστα, ναι.
Τα 7 λεπτά δεν ήταν 7 λεπτά, μη σου πω και 8 και 10 ήταν. Όχι, εγώ λέω να παίζαμε παράταση. Τα παιδιά του Πειραιά είναι, ρε Μιχάλη. Ναι, ρε. Μα δεν έγραψε 7 λεπτά. Σήκωσε ο τέταρτος και έγραψε. Μέχρι να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Κατέβασε την ταμπέλα. Καλό, καλό. Αυτό έγραψε, δεν έδωσε 7. Καλό είναι. Καλό αυτό, ρε. Πόσο έκανε ο Κουέστα, ρε, 2-3 φορές που έπεσε. Ο Κουέστα είχε βγει, ρε. Ο Κουέστα βγήκε, φίλε, αναγκαστική αλλαγή από το δολοφονικό τάκλινγκ του Ακπομ. Καλά, δεν τρέπεσε λίγο, ρε, αφού τραβάει το πόδι του, ρε. Το τραβάει. Το πατάει, ναι. Το μαζεύει, λέει, το μαζεύει αυτό. Το μαζεύει, δεν το μαζεύει. Και πώς το χτυπάει τώρα. Δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Πώς το χτυπάει. Διεθνής... Όχι, δεν είμαι. Διεθνής... Δημοσιογράφοι, μην είναι μόνο οι δικοί σας στο ΠΑΟΚ TV. Άντε, γεια. Ο διεθνής Νιγηριανός. Άντε, γεια, μάθετε καμιά αλήθεια, άντε. Εσύ, γιατί. Στην Ποντό Ηράκλεια. Μιχάλη, σήμερα είσαι Θεός. Ωραίος ήταν σήμερα. Σήμερα είσαι Θεός. Τίμησες και τον και το Πόντο και την Ηράκλεια. Έλειπε η γυναίκα του από δίπλα. Ναι. Ήταν αλλού σε άλλο δωμάτιο. Πώς λένε η Βασιλεία, την ξεχνάω τώρα. Ναι. Αυτή, παρακάτω. Η Ηράκλεια είναι το επίνιο της Ποντο Ηράκλειας. Καλημέρα. Hello. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε λατρεύω. Ανδρέας από το Bronx, New York, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πόσοι ατρέτες πήρανε σήμερα, δεν. Ναι, όντως. Κοίταξε, Μάριε. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Ο ΠΑΟΚ ήταν απέσιος. 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 Ήταν απέσιος. Disgusting. Disgusting θα έλεγε. Disgusting. Disgusting. Εγώ θα έπαθα να κάνω κεφαλικό μέχρι να βάλει το κόρ. Ακύρωσε τη συνδρομή. Ρε με τα εγκεφαλικά πρωί. Όχι, όχι. Ρε εσύ, αυτός ο Πασχαλάκης πρέπει να φύγει. Δεν πάει. Είναι κουνέλα ο άνθρωπος. Κουνέλα. Πώς είναι, σε άκουσα την προθέση, πώς είναι η κουνέλα στα αγγλικά? Rabbit. Rabbit, κάπως αλλιώς είναι κουνέλα. Rabbit είναι, εντάξει, οκ, okay. Το rabbit το ξέρω. Female rabbit. Το κουνέλι. Jessica rabbit, ναι. Female rabbit. Ρε εσύ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ ειλικρινά. Σ' αγαπώ, ρε φίλε. Μάριο, άκου να σε πω. Απ' την άλλη και γιατί θα πέσουν οι σφαλιάρες και οι μπάτσες του ΠΑΟΚ. Από την άλλη θα αρχίσει η καταστροφή του ΠΑΟΚ. Θα αρχίσει η καταστροφή του ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη. Ναι, ναι, απ' την άκρη εκεί. Ρε εσύ, τι είναι αυτή, ρε. Ένα δεκάλεπτο παίζανε. Τι είναι αυτά, ρε, από το 80 και μετά. Έτσι πήρα το πρωτάθλημα πέρσι. Πού είναι? Όχι, αλλιώς το πήρες πέρσι. Πώς το πήρατε? Τι είναι αυτή, ρε. Αυτή είναι άχρηστη, ρε. Αυτή είναι άχρηστη, ρε. Αυτή είναι άχρηστη, ρε. Πάρε 23-10, 9-50, 9-50, βάλε και το 0-30 και της Αμερική. Και ζήτα, Mr. George Savidis, θα σου πει πώς το πήρες πέρσι. Θα πάρει τρελός, θα πάρει. Ντροπή! Κλείστον! 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 Δεν θα ξαναλέτε τέτοια πράγματα, πολιτικά μηνύματα. Ξέχνατε αυτά. Αυτοί δεν είναι κομμουνιστές, αυτή είναι η χειρότερη μορφή καπιταλισμού. Άστο, ξέχνατε αυτό. Κομμουνιστής, με όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Δύο τεράστιες παρουσίες. Δεν θα υβρίζετε τους κομμουνιστές. Ο παδί του ΠΑΟΚ, Μιχάλης Ποντοϊράκλη, Ανδρέας Μπρόγκ. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Disgusting. Disgusting και rabbit. Female rabbit. Καλημέρα. Ραμπιτέλα. Καλημέρα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, παλικάρι μου, όνομα και ομάδα. Ο Άκης Άρης. Άκης, ο παδός του Άρης. Άκη, ποια περιοχή αν επιτρέπετε? Νεάπολη. Από Νεάπολη, εκεί μόνο ΠΑΟΚ. Καλημέρα, πάμε λίγο. Λάθος κάνεις, έχεις και πολύ Ηρακλή και πολύ Άρη. Για Ηρακλή το ξέρω, χρόνια το έλεγα, άστο, εννοείται. Απλά στο Ηρακλή βάζει αόριστο. Κεντρικών, 17, πολύ κοσμάς, ξέρω, ναι, πήγαινα κιόλας, ναι. Ωραία, λοιπόν, Νεάπολη, για πάμε. Κατά την ΠΑΟΞΙΔΙΚΗ λογική, ναι. Όποιος παίζει δυνατά τον ΠΑΟΚ, είναι, είναι το παιχνίδι της ζωής του και τελείωσε η χρονιά και μόνο με εμάς χιλιάζεται κτλ. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν, για να είσαι αριστός, ας το πούμε έτσι, πρέπει να, να κατεβαίνεις για να χάσεις μάλλον. Να μην πηδάς τα κόρνερ και στα φάουλ. Ναι. Να μην πηδάς τα κόρνερ, να κάνεις τα αγάλματα, ναι. Να γλιστράει μπάλα τα χάντια και άλλα τέτοια ωραία που έχουν συνηθίσει. Ναι. Ναι. Να πέφτεις με τα χέρια μαζεμένα αν είσαι goalkeeper, με το, με το χέρι μαζεμένο. Έτσι ακριβώς. Τώρα όσον αφορά καθαρά το αγωνιστικό, ο Άρης ο μόνος λόγος που δεν κέρδισε το match είναι ότι από το 90 που ξαναάρχισε το match μετά τον goal του Άρη, με τα επεισόδια που γίνανε κτλ, το match ξαναξεκίνησε ακριβώς το 90. Από το 90 μέχρι το 96 δεν κράτησε την μπάλα στα πόδια του ούτε 30 δευτερόλεπτα. Σωστό. Δηλαδή εκεί μου έδειξε ότι δεν πίστεψε ότι θα κερδίσει. Σωστό. Δηλαδή, σωστό. Έδιωχνε, πώς να το πω έτσι, άναθρα όπου να είναι. Σπασμωδικά, σπασμωδικές κινήσεις. Ναι. Σπασμωδικά και δεν μπόρεσε να κρατήσει λίγο την μπάλα, να παγώσει λίγο το ρυθμό. Ήταν το μοναδικό σημείο του παιχνιδιού που έδειξε να φοβάται να κερδίσει. Ναι. Η διετσία του Σιδηρόπουλου. Πραγματικά και εγώ και άλλο να αναφέρατε.
Καταρχήν είμαι ευχαριστημένος εγώ προσωπικά με αυτά που έχω δει στο παρελθόν. Περίμενε δηλαδή, χειρότερα. Περίμενε χειρότερα. Σε διευθυνσίες δηλαδή Σταυρίδη, Καλόπουλου και άλλα τέτοια ωραία που είχαμε. Mm. Πάλι καλά λέω για μάτς μέσα στην Τούμπα. Mm. Πραγματικά δεν κατάλαβα την κάρτα στο Ματίγια. Δηλαδή απαγορεύεται να πανηγυρίζει στο σινάκι του κόρνερ. Χωρίς να βγάλεις φανέλα, χωρίς να κάνεις χειρονομία. Είπανε ότι όπως του ήρθε ένα μπουκάλι πλαστικό νερό, κατευθείαν αυτός το κλώτσισε. Παιδιά δεν ισχύει αυτό. Και αν, γιατί αν ίσχυε αυτό θα το βγάζει κόκκινη. Το να πετάς μπουκάλι πίσω στην κερκίδα ή να το κλωτσάς είναι κόκκινη, δεν είναι κίτρινη. Ναι, δεν ξέρω τώρα, δεν σου μπορείς. Δεν υπάρχει ξέρω. Αυτό. Εγώ δεν είδα αντικείμενο. Την κλωτσιά βλέπω που την κάνει. Αλλά δεν είδα αντικείμενο. Γιατί η εικόνα που είχαμε ήταν μια τρισάθλη ανάλυση, σαν να έβλεπα Γιουγκοσλαβία τηλεόραση, ψάχναμε μάτς μέσα του 80. Μάριε, να σου πω και κάτι για αυτό που λες. Ναι. Φράγκο δεν τους έδωσα. Ναι. Να σου πω πως είδα το μάτς στο σπίτι, στον υπολογιστή. Ναι. Ένας δικός μας πολύ ωραίος, καλή του ώρα το παλικάρι. Το βλέπαμε από τη τηλεόρασή του δηλαδή. Μη λες γιατί έβγαλε και ανακοίνωση ναι. Πάει ΠΑΟΚ. Όποιος φίλος του ΠΑΟΚ δει να μας πει να πάμε να τον πιάσουμε. Μη τα λες αυτά. Χρήσατε και για σένα θέλω να πω κάτι. Να πεις. Σε σέβομαι πάρα πολύ σαν δημοσιογράφο. Όχι, ξεφωνητό θα κάνεις. Όχι, καλό θα είναι αυτό που θα σου πω. Το παρατραβάς λίγο το σκηνή με αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν μάθει να ακούνε τέτοιες αλήθειες, φίλε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Δεν έχουν μάθει. Έχουν μάθει να ακούνε για UEFA Μάφια, για μας κυνηγάει ο πλανήτης. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και ένας που να μην τα λέει αυτά, ρε φίλε. Ναι. Ναι, ωραία, έγινε Άκη. Έγινε φιλιά στην Κιτρινό Μαύρη Νεάπολη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Καλημέρα, αγόρι μου, καλή εβδομάδα, όνομα και ομάδα. Ναι, εσύ είσαι. Ιντρικαδόρος. Ο Ιντρικαδόρος, ο παδός του Άρεος. Πάμε, καλημέρα, Ιντρικαδόρο. Ο παδός του Άρεος. Το παιχνίδι δεν το είδα φυσικά, αλλά θέλω να σας. Κάτσε, τι φυσικά, ρε φίλε. Πάω, Κάρης, είσαι φόλα, Άρης. Τι φυσικά, δεν το κατάλαβα αυτό, συγγνώμη. Ναι, είμαι έξω και δεν θέλω να πληρώσω συνδρομές και τα λοιπά. Είναι απλά τα πράγματα. Πάνε σε μαγαζί, ούτε εγώ πλήρωσα. Πού να πάω σε μαγαζί εδώ πέρα που είμαι, σε χωριό να μου, δεν υπάρχει μαγαζί. Αν επιτρέπετε. Ποιο χωριό, αν επιτρέπετε. Ποιο χωριό. Όχι, όχι, μην το λες, μην το λες. Θα στείλει το ΣΔΟΕ τηλεοπτικής κάλυψης. Τι λέτε, παιδιά. Είμαι έξω, Γερμανία είναι. Α, συγγνώμη. Γερμανία, όχι έξω από την Ελλάδα. Έξω από τη Θεσσαλονίκη. Α, είσαι στη Γερμανία, λοιπόν, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Ναι. Δεν θέλω να εκφέρω γνώμη για το παιχνίδι, δεν το είδα, δεν είμαι και ειδικός σε αυτά τα θέματα. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι σε αυτό που έγραψε ο Ιώσ Σαββίδη. Ναι, ο Ιώσ Σαββίδη, ναι. Η Ιέμου. Ναι. Ότι έκανε τη δουλειά του Άρης. Έκανε τη δουλειά του ο Άρης. Τη δουλειά του, ναι, κάπως έτσι το έγραψε. Ναι. Λοιπόν, το οποίο αφήνει πολλά υπονοούμενα, έτσι. Έκανε για φέτος τη δουλειά του Άρης. Ναι. Αφήνει πολλά υπονοούμενα και προφανώς τα υπονοούμενα είναι ότι κάναμε τη δουλειά για τον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, η Ξάνθη δεν την έκανε, η αφάδεια και η, πώς το λένε, η αλαζονία του κυρίου, όρια δεν έχει, όρια. Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν έχει καμία ομάδα το δικαίωμα να κυνηγήσει τη νίκη, καμία ομάδα. Έτσι, δηλαδή πρέπει να κερδίζει πάντα η ομάδα του, οι υπόλοιπες να πάνε στο γήπεδό τους και να χάνουνε. Έτσι, διότι όποιος πάει να κερδίσει, τότε κάνει τη δουλειά για τον Ολυμπιακό. Είναι σαν να μας λέει. Έτσι, λοιπόν, αυτό φυσικά τους κάνει μισητό και την ομάδα, την κάνει μισητή στους υπόλοιπους φιλάθλους και είναι η μεγάλη ευκαιρία του Άρη να κερδίσει πάλι φιλάθλους μετά από πολλά χρόνια. Ωραίος. Έγινε... Πολλά χρόνια, ναι. Πολλά χρόνια, ναι. Έχουμε κοιμηθεί όρθιοι να πούμε και ναι, σαν τάλογα, ναι. Χάνουμε κατά κράτος. Ναι. Είναι η ευκαιρία της ζωής μας τώρα. Ωραίος. Διότι με αυτόν τον άνθρωπο στην ηγεσία, αυτή η ομάδα, ο ΠΑΟΚ, θα πάθει πάρα πολλά κακά. Δεν μιλώ για τον πατέρα Σαββίδη, προσέξτε, τον ναι. Πατέρα Σαββίδη το σέβομαι, ναι. Είναι αξιοσέβαστος. Για το γιο. Ο γιος όμως είναι, για το γιο. Εντάξει, δεν θέλω να φέρω καμιά... Ναι, έγινε, έγινε γιο, Ιντρικαδόρο, καλημέρα φιλιά στη Γερμανία. Πέρσι όμως λέει που παίρναν τα λεφτά από την Νόβα, βγαίναν όλοι οι άπλες συμπολίτες και λέγανε, ναι. Ρε παιδιά, καναλίνγκ να δούμε το μάτς υπάρχει. Ναι. Αριανέ 183, εδώ και πολύ ώρα το βλέπω, συγγνώμη εγώ, στείλε τη συνέχεια εκεί που λέει πόσο ακόμα να μικρύνει ο ΠΑΟΚ, πες Χρήσανθε για τον, χαρακτηρίζει κάπως τον Γιώργο, τον Γιωργάκη, στείλε τη συνέχεια 183. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Ο Ματίγια λέει δεν έπρεπε να πανηγυρίσει λέει μπροστά στην 4, μάλλον ο ΚΑΠ το απαγορεύει. Ναι. Να πανηγυρίζει μπροστά στην 4. Αυτό δεν κατάλαβα, ναι, δεν κατάλαβα τι κάνει, ναι. Δεν πάμε γραμμές. Δεν υπάρχει ο Ιντέγε, φίλε. Πάμε. Διάβασε. Ναι.
I'm sorry I drank too much water before the game. Good morning. Δείχνει τον Ιντέγκ να κατουράει και να λέει συγγνώμη που ήπια τόσο πολύ νερό πριν το παιχνίδι. Τρομακτικό αστείο. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα. Νίκος. Νίκος. Ο παδός του Ηρακλέους. Νίκος Ντομπγκάν. Νίκος Ντομπγκάν, λατρεμένος, ο παδός του Άρεος. Μη μιλείς για μπάσκετ, σε παρακαλώ, πάμε. Όχι, φυσικά. Ναι. Έχει, τώρα έχει η Άρης Πάου την Κυριακή. Βγαίνεται από την αφάνεια. Τέλος, άκουσε με τώρα. Ναι. Μιλάω σε αθλητικό ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι. Ναι. Η ώρα πλησιάζει το 10.30. Πλησιάζει το 10.30. Είναι 12 παρά 10. Χθες, ναι. 12 παρά 10. Ναι, πάμε, Νίκο. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, χθες τι ώρα πήγε στο παιχνίδι. 8.30 περίπου. 8.30, εντάξει, τώρα είμαστε κοντά στα 11. Όχι, με τα 7 λεπτά παρά 20, sorry, γιατί είχα ραντεβού εγώ. Ναι, πάμε, ναι. Είμαστε κοντά, ρε παιδί μου, 12 ώρες και 4 γύρω στις 14 ώρες. Σωστό, ναι, πάμε. 14 ναι. ώρες. Στο ζουμί. Τώρα θα δείτε ραδιόφωνο να μου πείτε, βγήκε κάποιος εισαγγελέας να καλέσει απολογία την ομάδα, την γηπεδούχο που πέσανε εκατοντάδες κροτίδες και έγινε μπούκα. Ξέρετε να απαντήσετε. Δεν καλεί ο εισαγγελέας σε απολογία. Καλεί ο αθλητικός δικαστής όταν πάει το φύλλο αγώνα την Τρίτη στη Λίγκα. Όχι, δεν πάει την Κυριακή. Οπότε θα απαντήσετε. Οπότε θα απαντήσετε τότε. Την Πέμπτη θα δούμε την κλίση απολογία που δεν θα έχει γράψει τίποτα ο Σιδηρόπουλος. Θα έγραψε. Μία κροτίδα έπεσε στον περιβάλλοντα χώρο. Βασικά, Νίκο, το ΓΕΣ πρέπει να καλέσει για τους κανονιοβολισμούς που ακουγόταν σε συνδυασμό με τα κλοπημένα στυλέρο. Δεν επιβαίνει αυτεπάγγελτα, κύριε Χρήστο. Όχι, δεν υπάρχει αυτεπάγγελτα. Ποτέ. Όχι. Δεν υπάρχει. Δεν το γνωρίζω, το ρωτάω. Και από εκεί και πέρα, φέτος τα πράγματα σφίξανε. Πέρσι. Οι ομάδες που είχαν δανεικούς παίχτες από τη συγκεκριμένη ομάδα ήταν 5. Με τον απαράβατο όρο να μην παίζουν μέσα έξω με μόνο αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Φέτος, επειδή πέσανε οι ομάδες στις 3, είναι ο Βόλος, είναι η Λάρισα, είναι και η Ξάφη, όπου έχουν πάρει δανεικούς, θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ωραία. Τώρα βλέπουμε από τον χρόνο ωραία. Τι θα γίνει. Έγινε, Νίκο Παλικάρι μου. Επόμενη γραμμή, πάμε. Περιμένουν 5. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου, καλή εβδομάδα. Αριανός από το κέντρο. Αριανός από το κέντρο, απογοητευμένος. Ναι, όχι, είμαι ξενυχτισμένος. Α, sorry, συγγνώμη εγώ. Ναι, κοιμήθηκα ξημερώματα. Ναι. Περίμενα μέχρι τις 5 ώρα έξω το χαριλάο μου, πως έρθει ο Γεώργιος μαζί με την παρέα του να πανηγυρίσει για το Χ. Ναι. Γιατί τέτοιες ώρες έρχεται. Ναι. Αλλά δεν ήρθε. Μη χειρότερα. Έμεινε τόση ώρα εκεί. Ναι. Έλεγα μήπως έρθει να πανηγυρίσει, ρε παιδί μου, να κορνάρει, να βάλει τον ύμνο της ομάδας του, να ανοιχτά τις πόρτες και τα παράθυρα. Πώς κάνεις, δεν έχετε 5 ώρα το πρωί με 10 φουσκωτούς να πούμε. Ναι, δεν το, συγγνώμη, μου κάνει εντύπωση. Ναι, τέλος πάντων, περίμενα κι εγώ, δεν ήρθε κανένας. Όταν ήμουν πιο μικρός, ο πατέρας μου είχε πάρα πολλά λεφτά και είχε δώσει εντολή σε έναν τύπο που με ακολουθούσε, ό,τι υπήρχε σε ξανθό, γιατί εμένα μου άρεσαν οι ξανθιές πάντα. Ναι, σωστό. Ό,τι υπήρχε σε ξανθό, σε κλαμπ, σε καφές, όλα αυτά να πούμε, το πλήρωναν για να πηγαίνει μαζί μου. Ναι. Ναι. Μπράβο στον πατέρα. Εγώ το ήξερα, ναι, αλλά. Από ένα σημείο και μετά ήρθα να πιστεύω ότι είμαι και πολύ ωραίος γκόμενος. Νομίζω ότι χαλιαμούτρες, ας πούμε, δεν βλεπόμουν. Ναι, άμα ήσουν, έχεις τα λεφτά. Ναι, αυτό θέλω να πω ότι στο τέλος, ναι. Όταν δίνεις πολλά φιλικά, πάρα πολλά φιλικά, συνέχεια φιλικά, άμα παίξεις με καμιά ανδρική ομάδα, μη σκακοφαίνεται. Ναι. Και να δώσω και συγχαρητήρια στο Μίτσο το Σουγιά 4, αυτόν εκεί στο Ταρτάν, που ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω με εκείνο το καπελάκι, τον Μπες. Που ήθελε Σόνι και καλά να μπει μέσα για να κοπανίσει τους τέτοιους του Άρη, να πούμε. Και τον αφήσανε, ρε φίλε. Και τον κρατούσαν οι άλλοι, του λέγανε, γιατί ξέρω, είχε μικρόφωνο δίπλα, μη ρε Μίτσο, μη, προχθές βγήκες με αναστολή πάλι, μη. Και έλεγε, ούρλιαζε, αφήστε με να τους φάω. Δηλαδή, χαιρετισμούς, Μίτσο, χαιρετισμούς. Και ήσουν και ψιλομικρού, οι σαραντάρης. Ντροπή στα σεκιουριτά που τον έπιασε. Καλά, μυαλά. Αγόρι μου, καλημέρα, Αλέξανδρα. Καλημέρα, αγόρι μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, αγόρι μου, καλή εβδομάδα. Ευθύμης είμαι. Ο Ευθύμης, ο παδός του. Ο παδός του. Του Άρη, πια. Του Άρη. Πάμε, ναι, ρε, αγόρι μου, Ευθύμης, δεν ξέρω. Είμαι αυτός που σου είχα πει που βλέπαμε μαζί Άρης Παναθηναϊκός κάποτε παλιά και βάζει γκολ ο Βαλσχάιμερ και σου λέω άντε παιχταράμα, αλλά 19. Αν θυμάσαι. Ναι. Ο Βαλσχάιμερ Άρης Παναθηναϊκός 1-0, αυτό έχει βάλει. Μπράβο, ναι, αυτό και ήταν μόνο αυτό και είχε πει τότε θα βάλω 20 γκολ. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, όλα ωραία αυτά που λέτε και τα λοιπά. Εμένα με ενδιαφέρει λίγο η επόμενη μέρα. Θα σας το χαλάσω λίγο, παιδιά. Επόμενη μέρα με Τερζή δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε τα αυτογκολ και τα λάθη από το λήξη του προηγούμενου πρωταθλήματος.
κακώς δεν ξέρω τι γίνεται. Τα πράγματα ήταν τόσο απλά μόλις έλξε το πρωτάθλημα το περσινό και εμείς δεν ξέρω πώς θα έχουμε καταφέρει. Εκτιμώ τον Τερσί και τη δουλειά τους πρώτο βοηθό ενδεχομένως, αλλά όχι ως προπονητή, δεν υπάρχει project με Τερσί. Φυσικά αυτό το λάθος θα διορθωθεί πάλι με ένα λάθος και η ζωή θα συνεχίσει. Ρε Φίμη, τώρα εντάξει, τι είπες και εσύ, τώρα τόσο μεγαλόπνο αυτό, ελληνικό ποδόσφαιρο και project δεν υπάρχει στον Άρη, ναι, τώρα. Έχεις δίκιο, έλα, έχεις δίκιο, εντάξει, έχεις δίκιο. Πού είναι όλοι ο ελληνικός Ολυμπιακός του Μαρινάκη που έλεγε πριν τρία χρόνια. Τι, εντάξει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Στον Άρη τώρα θα κάνουμε για project. Πάντα θα ελπίζω ότι θα κάποια στιγμή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ελληνικό ή αγγολέζικο. Με ενδιαφέρει να έχω καλή ομάδα. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Δεν με νοιάζει ελληνικό ή αγγολέζικο. Επίτρεψε μου, Χρήσαντε, να κάνω την εκτίμησή μου ότι επόμενη μέρα με Τερζή project που θα αφήσει κάτι δεν υπάρχει. Μακάρι να πάρουμε πρωτάθλημα κύπελο διπυρωτικό. Μακάρι. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Για τη διαιτησία. Αφού όλη την προηγούμενη εβδομάδα εμείς το είδαμε το έργο να έρχεται, πολύ σωστά το είδαμε. Όλοι το ξέραμε, εντάξει. Ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί δεν έχει βγει σήμερα, μπορεί να κάνω λάθος, ρωτάω, γιατί δεν έχει βγει σήμερα ανακοίνωση η διαιτησία, αφού επιβεβαιωθήκαμε. Εντάξει το. Έβγαλες πριν όλη την εβδομάδα κάνεις, Ράνι, πάλι θα γινώσουν γραφικός τώρα σήμερα. Όχι, δεν είναι θέμα γραφικότητας, αφού αποφάσισες να κινηθείς, θεωρώ, μπορεί να κάνω λάθος. Ωραία. Έπρεπε να βγει ανακοίνωση, η κάρτα του... Θα το δούμε κιόλας, μπορεί να βγει κιόλας, θα δούμε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βγει και να κλείσει αυτό το θέμα και να πάμε. Επίσης, ένα τελευταίο, στα ντέρμπι όλοι, όχι μόνο ο Άρης, γενικά οι ομάδες, παίζουν ψυχωμένα. Από το περιβάλλον ξέρουν ότι πρέπει να μπουν μέσα και να τα δώσουν όλα. Ωραία, σωστό είναι αυτό που λες. Χρειάζεται θεματσάκια όπως ΑΕΛ, όπως Όφη, όπως Βόλος. Εκεί σωστό. Χρειάζεται ο προπονητής. Σωστό. Μακάρι να πετύχει ο Τερζής, αλλά συγγνώμη, ωραία, παιδιά. Έγινε φίμη, έγινε παλικάρι μου. Περιμένουν άλλοι δύο. Πάμε, καλημέρα. Περιμένουν δύο τελευταίοι, μην καλύτε άλλοι. Καλημέρα. Πάμε, φίλε, καλημέρα. 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 Είμαι ο Αντρέας. Έλα, Αντρέα, πάλι. Αντρέα, έχεις μισό λεπτό. Έχεις μισό λεπτό, μακάρι να είχαμε με σένα. Δεν με αφήνεις να σε εξηγήσω γιατί δεν χωνεύω σαν πρόεδρο του Σαββίδη. Γιατί δεν μπορώ να πάρω διαρκείας. Α, ναι, δεν μπορεί. Ναι, εσύ δίνεις. Άλλο αυτό, άλλο που έβρισε στους κομμουνιστές. Έχει διαφορά. Άλλη συμπεριφορά. Το Σαββίδη έχει σύστημα. Εμείς το χωνεύουμε για την πρωινή εκπομπή στο Open. Ρε εσύ φιλαράκο, δεν μας αφήνει να πάρω εισιτήρια. Αφήνει αυτούς που έχουν να ανανεώσουν. Άφησε τα εισιτήρια, φίλε. Όποιος είναι τον κύριο είδε. Ναι. Θα πάμε εισιτήρια, ρε. Δεν πειράζει. Εσύ νομίζω έχεις... Ναι. Βλέπε, εσύ νομίζω έχεις... Δεν έχεις διαρκεία σε αμερικάνικη ομάδα. Σε ποια ομάδα έχεις? Ναι, στα Γιάνκης, ρε. Στα Γιάνκης, μπράβο. Το χρόνο πληρώνω, ρε. Πόσο? Τι με αφήνω, ρε. 13.000 ευρώ το χρόνο. Και εγώ δεν πάρω 700 δολάρια να βοηθήσω στους κενείς μου. 13.000 δολάρια. Ναι, 13.000 δολάρια. 90 παιχνίδια κάθε Δευτέρα και τρίτη. Θες να σε βάλω μέτοχο στο Λίμπερο? Όχι. Γι' αυτό σου είναι κομμουνιστής. Το σύστημα είναι κομμουνιστικό. Ωραία, έγινε, Αντρέα. Ραντεβού στα Γιάνκης. Ραντεβού στα Γιάνκης. Χριστό, θυμάσαι που κλείσει τα Γιάνκης. Το αμερικάνικο. Ξεφτύλα Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Δεν μπορούσε να κρατήσει τα Γιάνκης ανοιχτά. Τρεις μήνες κράτησα. Μόνο εγώ πήγαινα για τρόγα. Ξεφτύλα Θεσσαλονίκης. Ναι, επόμενη γραμμή. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Εχθροί της Αμερικής. Τι ωραίες κουβέντες αυτές στο Open, ρε φίλε. Σαν τον Μπάοκ. Τα έχω με τον άντρα της ανιψιάς μου. Θα του ανοίξω μαγαζί για να μην την παρατήσει. Α, για να την παρατήσει, συγγνώμη. Λοιπόν, τα μηνύματά μας και κλείνουμε. Αθηνά, συγγνώμη, σα δικήσαμε γιατί είχαμε πάρα πολλές γραμμές. Η Αθηνά το Αργιανάκη λέει: πείτε βρε και ένα ευχαριστώ στον Άρη. Σας θύμισε και τα παλιά σας συνθήματα. Κρίμα για την ισοπαλία. Όσο και το Γιωργάκη, μη στεναχωριέσαι, δεν τελείωσε ακόμη η χρονιά για εμάς. Και συνεχίζει. Έχει και δεύτερο γύρο. Άρης ΠΑΟΚ. Μια την γλιτώνει, δυο την γλιτώνεις. Πού θα πάει, θα στην κάνω τη ζημιά. Και συνεχίζει η Αθηνά. Όσο για τις κροτίδες, τους πυρσούς και την μπούκα, μούγκα. Όσα λεφτά και να χώσει ο Σαββίδης, δεν πρόκειται να εξευγενιστούν ποτέ. Μάω-μάω θα μείνουν μια ζωή. Του γέστατο θα το διαβάσω λίγο για να κλείσουμε μπούκα, έτσι. Δεν έγινε, δεν είδαμε τίποτα στην τηλεόραση. Ναι. Ναι. Ο 924, ο Βασίλης Πολύχνη λέει: αγάλματα στον γκολ του Μάτος η δική σας. Μάλλον στημένη, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχουν αγάλματα, φίλε. Θα το διαβάσω όλοι. Υπάρχει. Φίλε, είναι για να δεις πόσο προπαγάνδα. Άλλο κάνω. Κινούνται όμως. Κινούνται, ναι, πάει. Όχι απλά κινείται. Ο Κόρχουτ πάει στον Μάτος και δεν τον προλαβαίνει. Ναι, και πέφτει Μάτος. Ο Ιντέγε πάνω στον Τικινή. Βγαίνει πολύ ωραίο ο Μάτος. Τι αγάλματα, μπουρδολόγε. Ο Βασίλης Πολύχνη. Α. Και είναι και πολύ καλό παιδί το παιδί, μιλάει ωραία. Μπουρδολόγο είναι. Έλα, δεν είναι το παιδί. Λέει ψέματα. Έλα τώρα, άστο ότι. Προσπαθεί να καλύψει τι έγινε στο Περιστέρι με μια μπουρδα.
Και συνεχίζει το παιδί ναι. στο μήνυμά του. Το παιδί. Δώστε. Ο Βασίλης Πολύχνηρ. Δώστε για ένα συμβόλαιο στον Κουέστα τον βιασμένο και του χρόνου πάλι. Όπα. Αυτό λίγο δεν το κατάλαβα. Δεν, συγγνώμη το αυτό δεν είναι. Φιλέ, θα ναι. πάρω τον Πασχαλάκη που θα διώξει εσύ του χρόνου. Ο 659. Μάριε, πες λίγο τη γνώμη σου για Άννα Γουίντουρ. Ποια είναι αυτή η χρήστη, με αποχωριό εγώ. Η Άννα, η Άννα Γουίντουρ. Ό,τι να είναι. Και τελευταίο μήνυμα, κάτσε 164. Α, για τον Top Gun μάλλον. Εσένα ακόμα σε περιμένουμε με την πετσέτα σου στον όρμο Παναγιάς, τον Αριανό. Και ένα, να δούμε μια τελευταία ανανέωση. Όχι, αυτά ήταν. Αυτά. Αδέρφια, απίστευτη σήμερα η συμμετοχή σας. Καταιγιστικές παρουσίες. Πολύ καλός λόγος και gentlemen όλοι. Gentlemen και ladies. Πραγματικά. Ο μπράβο και σου. Ένας, εκείνος μόνο ένας έφυγε. Ο Νταλή την πρώτη φορά. Α. Που είπε, σας είπε τα τσάκια του Ολυμπιακού. Και εγώ με αυτό με πίκραν, ειλικρινά. Ειλικρινά με στεναχώρησε αυτό. Λοιπόν, Χρήστος Κιώσης σήμερα έκανε απίστευτη διαχείριση χρόνου ο Χρήστος. Απίστευτη. Πραγματικά. Παιδιά, είναι εβδομάδα αυτή Street Mod Festival, το 11ο. Το κορυφαίο για μένα γεγονός στην πόλη, το οποίο τη στέλνει, τη διακτηνίζει παντού στο εξωτερικό και το εννοώ. Πρέπει η Θεσσαλονίκη να κάνει επιτέλους και μουσικό τουρισμό. Θα δίνουμε προσκλήσεις τριημέρου. Αν δεν κάνω λάθος από αύριο, θα δίνουμε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Street Mod Festival. Το στηρίζει ο Λίμπερο, το στηρίζει η Θεσσαλονίκη. Τρελά ονόματα του rock, του metal, του punk, του ska punk, του ανεξάρτητου rock κτλ. Τρελό τριήμερο θα είναι αυτό στο λιμάνι της πόλης. Αυτά. Πάω για πιπερών, Γεωργίου Παπανδρέου 25, να χτυπήσω ένα περιποιημένο σπανακόριζο απλό λιτό με μπόλικον λεμονάκι, το οποίο τρώγεται χρήστο και κρύο, από το ψυγείο. Το σπανακόριζο εμένα μου αρέσει. Δεν μπορώ ζεστό σπανακόριζο. Δεν μου αρέσει. Μα την Παναγία. Μα, δεν μπορώ ζεστό σπανακόριζο. Ναι. Αυτά, αδέρφια. Άντε, καλή εβδομάδα να έχουμε και τα λέμε το καλό από αύριο.